Εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα, θα σας κρατήσουν παρέα μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα, στην αρχή, έτσι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ημέρα εξελίξεων στο ρεπορτάζ. Οπότε ο Νίκος είναι στα τηλέφωνα εδώ και πάρα πολλή ώρα που είναι εδώ, ο συνάδελφος. Και θα μας τα μεταφέρει όλα λίγο πιο μετά. Για όσα γίνονται στον Άρη. Μια βραδιά που είναι γεμάτη από παιχνίδια με αγωνιστική στην Premier League, με κύπελα να παίζονται, με παιχνίδια όχι σήμερα και γενικά μες στην εβδομάδα εξαναβολής της Super League, αυτή η 15η αγωνιστική. Το φοβερό είναι ότι τις ημέρες που θα παιχτεί η 15η αγωνιστική, η οποία αναβλήθηκε με αφορμή την δολοφονική επίθεση στον διαιτητή Τζίλο. Τις ίδιες ημέρες λοιπόν που είναι να παιχτεί η αγωνιστική, τις ίδιες ημέρες αρχίζουν να βγαίνουν σιγά σιγά οι αποκαλύψεις για αυτούς που το έκαναν. Μιλάμε για τους φυσικούς αυτουργούς. Ακόμα ονόματα δεν έχουμε, αλλά ας πούμε γράφεται ότι ο ένας είναι ποδοσφαιριστής σε ομάδα του Πειραιά. Γράφεται ότι είναι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί, αυτοί που ήταν φυσικοί αυτουργοί, ξαναλέω. Για τους ειδικούς δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Απλά άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις, όχι τα αρχικά βγαίνουν, όχι τα ονόματα τα ίδια, δεν ξέρω. Σε αυτή την περίπτωση ακόμα δεν έχει βγει κάτι. Απλά λέω ότι τις ημέρες που θα παιχτούν τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής που είχε αναβληθεί για αυτόν τον λόγο, αρχίζουν να βγαίνουν προς τα έξω αυτοί οι οποίοι το κάνανε. Τέλος πάντων, θα δούμε ποιοι είναι αυτοί, ποιοι θα τιμωρηθούν και πώς. Δεν βλέπω τον συνάδελφο να στα τηλέφωνα αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, όπως περιμένει, σημαντικό τηλεφώνημα. Α, χαλαρός. Χαλαρός. Δεν τρέχει κάτι. Εντάξει. Όλα καλά. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Πάντως ήρθε αρκετά γρήγορα από την Καλαμαριά που ήταν και μου κάνει εντύπωση να πω. Δηλαδή, εγώ φοβήθηκα στην αρχή. Ήθελα να σου πω στο τηλέφωνο αυτό που λέγαμε, που μας λέγανε στο στρατό, ότι εντάξει, δεν πειράζει που αργήσετε. Μην τρέχετε. Ελάτε. Αργήστε και λίγο. Δεν πειράζει. Δρόμοι, το πεζό είναι σκυλί. Τι έγινε, Ρενικό. Εντάξει. Δύσκολη ημέρα σημερινή. Είχε πολύ δρομολόγιο, φίλε. Εντάξει, και δρομολόγιο είχε. Αλλά ευτυχώς άδειοι δρόμοι. Κάντε κάτι με τα σκυλιά στην Αριστοτέλους στα Δέσποτα, ρε παιδιά. Γιατί ρε, κάντε φίλε. Κάτι και τρομάζουν τον κόσμο, δηλαδή. Πάνε να βγει ο κόσμος στα κτίρια να πούμε. Είχαμε και δεύτερο κρούσμα. Έχει πέσει πάνω στο σκυλί που την έχει δαγκώσει. Σοκ. Ναι. Και εντάξει. Και υπήρχαν προηγούμενα. Και αφήσει και ουλή. Ναι. Και ήταν το σκυλί μέσα στο κτίριο που δουλεύει, έτσι. Ναι. Γιατί κάποιοι βλάκες, γιατί περί βλακών πρόκειται, έτσι. Ναι. Κάποια βόδια, λοιπόν, ανοίγουν τις πόρτες για να βάλουν τα σκυλιά μέσα. Και τι να κάνουν τα Εγώ δεν λέω, ρε, ναι, να βλέπεις, όταν το σκυλί, ρε φίλε, είναι με κόκκινα μάτια, σαν δαιμονισμένο. Εντάξει. Είναι κατάσταση αυτή τώρα. Και γενικότερα, όντως, στην Αριστοτέλους μου το έχουν πει άτομα τα οποία κινούνται εκεί και μου το έχει πει και. Που έτυχε να πάμε σε ένα φαρμακείο, ας πούμε, και φαρμακοποιός, ότι έχουμε πρόβλημα με τα δέσποτα και δαγκώνουν πολύ τον κόσμο. Έχει πολλά κρούσματα τέτοια. Να μην περνάμε προς το τέλος, δηλαδή. Είναι η σωματική μας ακαιρεότητα κινδυνεύει. Είναι, να πούμε. Σε πιάνει, δηλαδή, μια ιδέα. Είναι τα εξάρια των σκύλων, ρε παιδί μου. Τι λέει, ρε φίλε, όντως. Το τέτοιο άβατο. Ναι, αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν γίνεται. Πα εκεί πέρα τρως πέσιμο, δεν γίνεται. Τα σκυλιά τώρα αυτό, έτσι. Τα σκυλιά, ναι. Νίκο, τι ψυχολογούν για αυτά, να παίξουν θέλουν, ρε φίλε. Καταλαβες. Τώρα ο Μωρλής ακούει σκυλιά και τα ανοίγει να παίξει τώρα. Α, παίξουμε κάτι σκυλιά. Μικρέ. Τι γίνεται, ρε φίλε, για πες. Μικρέ. Τι έχουμε. Έχω κατέβει σήμερα το πρωί. Ναι. 11 η ώρα, όχι για επαγγελματικούς λόγους, για άλλους λόγους. Καφενειακούς λόγους. Ναι. Όχι, τίποτα. Όχι. Κατεβαίνω 11 η ώρα. Μέχρι τη Χάνθ. Ναι. Έχω μια δουλειά εκεί γύρω. Γυρίζω Περαία. Πέτυχε το σκηνικό με το βλήμα. Όχι, ευτυχώς. Όχι, ευτυχώς. Το οποίο λέγανε τελικά ότι είναι μεταλλικό. Ναι, μετά είναι μεταλλικό αντικείμενο. Λοιπόν, γυρνάω Περαία 1 η ώρα. Ξανακατεβαίνω μετά. Ναι. Κατά τις 4 ξεκίνησα για να έρθω και κατεβαίνω κάτω το μεταξύ. Γίνεται ο απόλυτος πάνικος. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τη Φράγκον εδώ πέρα κάτω μας. Όχι απλά μπουντιλιαρισμένη, φρακαρισμένη, αλλά δεν κουνιέται τίποτα. Γιατί εγώ κατεβαίνω από το Μακεδονία Θράκης, βγαίνω Δεκανήσου ή το Δεκανήσου και αυτή πηγαίνει σημείο. Λέω τι έγινε. Τρακάρανε. Λέω τι έγινε. Μπαίνει στο Ιντερνετ. Δεν είχα μπει ακόμα, εντάξει. Okay. Ήμουν αρπαιδί μου στο τιμόνι και τα λοιπά. Έκανα δηλαδή από την αρχή του Δεκανήσου μέχρι τα δικαστήρια, έκανα τέταρτο, 20 λεπτό. Και παρκάρω ευτυχώς λίγο πριν τα δικαστήρια. Πώς λέγεται εκεί που τελειώνει τη Τσιμισκή, τι αρχίζει μετά. Πολυτεχνείου. Πολυτεχνείου, είναι πάνω σε Πολυτεχνείου, λοιπόν.
παρκάρω και μπαίνω μετά, λέει, βρήκανε βλήμα, λέει. Λέω, έχουμε πολλά. Λοιπόν, okay. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε πολλά στην πόλη, έτσι, βλήματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, φεύγω μετά 7,5 ώρα, 7 και κάτι. Πάω μέχρι την Καλαμαριά, ξαναγυρίζω μετά ξανά μάνα πίσω. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Και τώρα το βράδυ ξανά πίσω. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα, εντάξει. Μας βλέπει ο Μεζινάς και χαμογελάνε μέχρι και τα μη πω πια δηλαδή. Έλα ρε φίλε τώρα, εντάξει, δεν έχει κανένα τσερόκι να πούμε, εντάξει. Εντάξει. Χαλάρωσε τώρα λίγο να πούμε. Τι όλοι λίγο εντάξει, να πούμε. Χαλάρωσε τώρα, και... δεν καίγε τόσο. Λα πως έλεγε ο άλλος, λάρωσε, λάρωσε, μην το κάνεις. Λάρωσε, μην το κάνεις. Λάρωσε. Κατάλαβες, τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή. Δηλαδή ρε φίλε, συγγνώμη, το μεσημέρι έγινε αυτός ο κακός χαμός. Γιατί υποτίθεται ότι βρέθηκε βλήμα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κουλουπού σε ένα κτίριο πάνω στη Νίκη, στις αρχές της Νίκης. Ναι. Έτσι. Έγινε όλη η πόλη άνω κάτω, γιατί είναι γνωστό ότι η πόλη αυτή, η μεγαλούπολη Θεσσαλονίκη, που έχει τρεις δρόμους ουσιαστικά. Άμα κλείσει ο ένας, γίνεται πανηγύρι. Γίνεται άνω κάτω όταν βρέχει. Και ένας ακόμα λόγος, ρε παιδί μου, επειδή έβρεχε σήμερα και βρέθηκε. Δεν έβρεχε, μωρέ. Εντάξει, λίγο χαζομάρα έριχνε. Τέλος πάντων. Okay. Και αποφασίσαμε τελικά ότι δεν ήταν κάποιο βλήμα που είχαμε εμείς νομίζαμε ότι ήταν βλήμα. Βόμβα. Και το βλήμα που βρήκε το βλήμα, βρήκε ότι είναι μεταλλικό καλό. Αντικείμενο, ρε φίλε, δηλαδή. Καλό, καλό. Τι κορυφαία χώρα. Το βλήμα που βρήκε το βλήμα. Ναι. Φοβερά δηλαδή πράγματα. Δηλαδή μπορείτε να διαχωρίσετε το βλήμα από ένα απλό μεταλλικό αντικείμενο. Να σου πω κάτι. Εγώ όπως διάβασα λίγο το μεσημέρι, ήρθανε και οι ειδικοί του στρατού, και δηλαδή πάει να πει ότι το είδαν άνθρωποι που ξέρουνε. Και δεν είπε κανένας ότι έμοιαζε με βλήμα παύλα βόμβα, λέγανε ότι είναι βλήμα βόμβα. Αυτή που το βρήκαν πάρα πολύ βλήμα. Ναι. Ωραία. Και μετά μου με ενημερώνουν από το control που λέει και ο Ζαγόρας. Με ενημερώνουν λίγο από το control. Ότι... ότι λέει δεν είναι βλήμα, είναι μεταλλικό αντικείμενο. Ζήτω όλε. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Φαντάζεσαι να είχαμε σκηνικό στο κέντρο τη πόλη όπω εκείνο που είχε γίνει στα Αφεντικά πριν κανένα χρόνο. Πότε ήταν με εκείνη τη βόμβα. Που είχαν κοινώσει όλο τον Εύωσμο. Ναι, φαντάζεσαι να γίνει κάτι στο κέντρο. Πανηγύρι. Πανηγύρι. Μεγάλες στιγμές. Εν τω μεταξύ, τότε σε εκείνο το σκηνικό, επειδή ο πατέρας μου δεν μένει πολύ μακριά από εκείνο το σημείο, του λέω: δεν θα πάω στο χωριό. Γιατί μου λέει: έλεγε, μπορώ να πάω. Μα κάτσε το παίξι για μα κάτσε. Κι άμα σκάσει, έσκασε. Ναι. Και δεν έγινε τίποτα στο τέλος. Τζάμπα, τέτοιο ρε. Τώρα σκέφτεσαι ότι τέτοια μπορεί να υπάρχουν πολλά κάτω από τη Θεσσαλονίκη. Μα σίγουρα. Προφανώς και υπάρχουν. Σίγουρα δεν υπάρχουν. Υποθέτω ότι υπάρχουν. Okay. Απλά σήμερα έγινε ένα κακό χαμό το μεσημέρι με αφορμή αυτό. Τώρα που βρέθηκε, ξέρω, κατά λάθος εκεί πέρα σε μια κάτι εργασία που γίνονταν, δεν πολύ κατάλαβα. Και εγώ σου λέω δεν πήρα χαμπάρι που ήμουν στο κέντρο. Με ενημερώσανε από το κοντρόλ, όπως είπα και πριν. Control. Και μετά, δηλαδή, ας πούμε, μια. Για να πας από το κέντρο να φύγεις προς τη Χάνθα, ας πούμε, μπορεί να κάνεις καμιά ώρα. Γιατί είπαμε, αυτή η τεράστια πόλη, η μεγαλούπολη που λέγεται Θεσσαλονίκη, επί της ουσίας έχει ούτε τρεις. Δυόμιση δρόμους. Όχι, είναι η Γνατία, έτσι, η Μισχή και η Νίκης. Και λίγο η Νίκης. Ναι, okay. Okay. Ωραία. Οπότε, άμα κλείσει κάποιος από τους δυόμιση δρόμους. Όπως αντιλαμβάνεστε. Και Αγίου Δημητρίου. Άντε, εντάξει, αλλά επί... εντάξει. Ναι. 3,5 ναι. Βάλε, ας πούμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, όταν κλείνει ένας δρόμος, γίνεται πανηγύρι στην πόλη και έτσι έγινε σήμερα για ένα μεταλλικό αντικείμενο και όχι. Υπάρχει για το μετρό, ένα βέβαια, βελήμα. Αλλά και πάλι και με την παρουσία του μετρό δυσκολεύει πολύ η κατάσταση γενικότερα. Εντάξει. Εκεί στο σταθμό στην Τριβανιού μπορείτε να πηγαίνετε ναι. Και να παίρνετε το, το μετρό. Εντάξει. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ναι, αλλά το εγκαινιάσαμε, ρε φίλε. Σωστά, σωστά. Και τα... Λοιπόν, Νικό, θα πάρει ο Άρης άλλο προπονητή. Καλά, με αυτό το θέμα έχει γίνει σήμερα. Μας είπαν, αλλά τελικά είπαν ότι αλλά μετά εμείς συμφωνήσαμε και μετά όχι. Ήταν μεγάλο επικοινωνικό λάθος του Άρη σήμερα αυτό το οποίο έγινε. Μάλιστα. Κράτα, κράτα τα πούμε θα αυτά. Τα πούμε μετά. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά, και με την αγάπη Καβριλίδου να μας δώσει ρεπορτάζ. Πάω, καθώς η εβδομάδα είναι φουλ αγωνιστική. Ο Άρης παίζει Πέμπτη, είπαμε έτσι. Και η Όλγας, βέβαια. Ναι, στην Ξάνθη. Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, την Όλγας, άμα τη βάλεις, συνδέεται, ας πούμε. Πολύ λούκινη η Όλγας. Ναι, οκ. Okay. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά για τα του ΠΑΟΚ. Με αφορμή και το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα το αυριανό. Βεβαίως. 5 και 4 το αύριο, ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα. Συνεχίζεται η πορεία της αρμάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, η οποία άρχισε να στρίβει κιόλας, γιατί φοβόντουσαν πολύ ότι δεν θα στρίψει ποτέ. Άρχισε να στρίβει κιόλας τώρα, βολεύει και το πρόγραμμα. Έχει αύριο ένα παιχνίδι ακόμα για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Ο Πας Γιάννενα, ο οποίος έχει έρθει με 9, χωρίς 9 παίχτες. Πολύ σημαντική απουσία. Οξίδα, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι μια πολύ μεγάλη απουσία, δεν ξέρω. Δηλαδή, ενώ αν ερχόταν με τους 9 παίχτες θα ήταν. Ο Οξίδας είναι ενεργός στον Πας. Ναι, ρε φίλε, και έτσι κι αλλιώς ο Πας φέτος είναι γενικά μια ομάδα πολύ δυνατή και από τη στιγμή που έχει τέτοιες απουσίες, δηλαδή. Είναι σαν να παρετείται από το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, γιατί αν ήταν πλήρης. Αν το έκανε με τον Ολυμπιακό, να δω τι θα λέγατε.
Γιατί κάποιες φορές θα λέμε πώς μας συμφέρει, συνάδελφε. Εμείς από την ομάδα που πήρε δανεικό, ναι, επιθετικό πριν παίξουν το παιχνίδι μεταξύ τους. Τα έκανε με την ΑΕΚ. Ωραία, στο λοιπόν. Αν τα έκανε με την ΑΕΚ. Ωραία, όχι, γιατί θα θυμάσαι πλεκτικά για αυτό. Εγώ λέω μαζί σου είμαι. Α, εντάξει, μαζί μου είσαι. Αλλά είναι πώς το, η οπτική που έχει ο καθένα και η επικοινωνιακή βέβαια, πολιτική επιλέγεται αναλόγω. Μα φυσικά είναι η οπτική που έχει ο καθένα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια τα λέγατε. Τα προηγούμενα χρόνια. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Τα προηγούμενα χρόνια τα λέγατε αυτά. Δεν σου πω τα λε εσύ. Γιατί εσύ είσαι μια άλλη κατηγορία παοκτζή. Λοιπόν, πολλοί συνοπαδοί σου, ρε παιδί μου, τα λέγανε αυτά. Ότι οι άλλε τι κάνουν, αφήνουν 7-8 παίκτε και με ομάδε που δεν είχαν πάρει δανεικού, Νίκο μου, εντάξει, ναι, αλλά σου λέω πάλι εγώ σε δικαιολογώ, γιατί είναι πώς το βλέπεις ανάλογα με την οπτική σου ματιά, είναι και το επικοινωνιακό. Ναι. Εντάξει, έτσι είναι, συνάδελφε. Ναι. Μου χούξινος. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι, παιδί μου, ότι πραγματικά οι απουσίες είναι κομβικές για τον Παζιάννα. Χούξινε το παιχνίδι. Παιχνίδι, ειλικρινά. Δεν θα έρθει ο Κλάους. Πριν το ματς με τον Άρη. Ευχαριστώ. Πριν το ματς με τον Άρη, φίλε. Ευχαριστώ. Τι πριν το ματς με τον Άρη, δεν κατάλαβα. Την Κυριακή παίζει Άρης Πας. Και, τι να λέει αυτό. Συγγνώμη, ρε φίλε, να σου πω λίγο. Είναι κάτι. Το πώς το τι βλέπει. Τι να κάνει, να του αφήσει του τιμωρημένου και του τραυματίε εκτό με τον Άρη. Είναι όπω το βλέπει ο καθένα. Ανάλογα με την οπτική. Αλλά σου... τα παιχνίδια με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό Πάο και Άρη, ποιο παιχνίδι. Η οπτική σου. Τι ότι μπορεί να χτυπήσει ο Παζιάννα. Η οπτική σου καθορίζει και την επικοινωνιακή πολιτική σου. Γιατί τα λέγατε τα προηγούμενα χρόνια εσεί. Και η υπομονή σου και η υποδομή σου είναι το κορμί σου. Και όταν το λυκνίζει, η υποδομή σου γκρεμίζει. Αυτά είναι γνωστά. Μπάζ Μπατμανίδη κάθε μέρα στο Λίμπερο 6 με 8 εδώ πέρα τα λέει όλα. Λοιπόν. Ένα Γιώργο Σαντζινάσιο τη εποχή μα. Σωστά. 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 Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να βρεθώ στο live του. Είχα βρεθεί Μεγάλη Τετάρτη, καταπληκτικό live. Πολύ πασχαλινό, δηλαδή ένα Πέτρο Γαϊτάνο τη Δυτική Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να βρεθώ και στο live του 14 Φεβρουαρίου, ανήμερο του Αγίου Βαλεντίνου. Δηλαδή... Δεύτερη λάβετε φω. Ναι. Μαζί φυσικά με την συμβία μου. Ναι. Έτσι, ούτως ώστε, γιατί αγαπάμε πάρα πολύ αυτή τη γιορτή, πάρα πολύ μα αρέσει. Ναι. Και θέλουμε να τη ζήσουμε όπως πρέπει με Bad Batman. Α, δεν είστε φαν της γιορτής δηλαδή. Πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν είστε φαν. Καθόλου όμως. Μάλιστα. Αφότερη παραδόξως. Εγώ αυτή. Κοίτα, είναι ρε παιδί μου, όπως λέω εγώ πολλές φορές, είναι εκείνη τη μέρα γιορτάζω τα ζαχαροπλαστεία, επειδή πλησιάζω κιόλας. Ναι, ναι. Τα ανθοπολία, ναι, και τα μαγαζιά με δώρα. Θα πάρεις κάτι βέβαια, οκ. Okay, θα πάρεις. Γιατί θα να πάρεις, ρε φίλε. Αλλά φίλε. Αλλά. Προσέξτε λίγο την ουσία. Λοιπόν, δεν περιμένεις εκείνη τη μέρα. Για να πεις «Α, είμαι με έναν άνθρωπο, α, α, ρυσίσαι». Λοιπόν, πραγματικά. «Α, τότε θα γιορτάσουμε το...» Όπως λέει και, μια ψυχή, λέει τον έρωτα, λέει, το γιορτάζεις κάθε μέρα. Έτσι. Και αν όχι κάθε μέρα, επειδή εντάξει άλλες μέρες είναι, ρε παιδί μου, περίεργες, άλλες είναι οκεί, το γιορτάζεις, δεν είσαι ερωτεμένος μόνο μια φορά το χρόνο ή δεν αγαπάς κάποιον μόνο μια φορά το χρόνο. Πολύ σωστά μιλάς, Νίκο. Όλο το χρόνο. Εντάξει. Ναι, αλλά θα πάρεις και το σοκολατάκι σου, θα πάρεις και το λουλουδάκι σου, θα πάρεις και το δωράκι σου. Εντάξει, θα τα κάνεις και αυτά. Είναι τα τέλεια σοκολατάκια της Λάκτα που είναι με τη φράουλα από μέσα, γίνεται υπερτέλεια. McDonald's εδώ πέρα. Να, εδώ πέρα. Ζητάει εδώ πέρα η άλλη, λέει πάρε McDonald's. Να σου πάρω πουλάκι μου. Να σου πάρω εγώ ένα κουτί με 20 κοτομπουκές και 8 μαγιονέζες. Είναι τα τέλεια σοκολατάκια της Λάκτα που τα βγάζει με τη φράουλα από μέσα, μόνο τότε τα βγάζει. Εκείνο με το μουζουράκι, όποιο κομμάτι τη ζωή μου και να δω. Τι καρδούλε τέλειση. Πάντοτε. Λοιπόν. Είπαμε, έχουμε full αγωνιστική δράση σε Premier League. 0-1 προηγείται από νωρίς η City στην έδρα της Newcastle. Νίκο Παπαδόπουλο με τον κόλ του Αγκουέρο. Στο πρώτο λεπτό του ακύρωσαν και το ακύρωσαν και ένα ακόμα τον Αγκουέρο. Νομίζω ότι μετρούσε κανονικά. Οκ, okay, δεν μέτρησε πάντως. 0-0 είναι αγαπημένη ομάδα με την Burnley. Η ομάδα σου επίβαλε τον. Στο πόσο? 30. Στο 30 έχουμε ακόμα. Τρένο Power. Είναι στο 8 στα 8 στα 9 στα 9 με τον Αγκουέρο. 8 στα 8 με Ole Gunnar. Τρένο Power. Premier League επίσης πλησιάζουμε στο ημίχρονο καθυστερήσεις παίζοντας το Arsenal. Cardiff είναι 0-0. Fulham Brighton είναι 0-2. Huddersfield Everton είναι 0-1, Wolves West Ham είναι 0-0. Υπάρχει παιχνίδι και στη Championship των Swansea, Birmingham που είναι στο 1-1. Υπάρχει παιχνίδι στην Πορτογαλία, το Portimonense Chaves που είναι στο 0-1 και η Benfica βάζει τώρα τον goal στο Benfica Boavista. Κατάλαβα, δεν έχουμε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Valencia και Getafe έχουμε παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα στην Ισπανία, είναι για το Copa del Rey. Revanche του 1-0 της Getafe με τη Valencia. Στο δεύτερο λεπτό το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Και αυτό. Και με το που ξεκίνησε, βάζει γκολ η Χετάφε 0-1, όπως με ενημερώνει εδώ το πολύ έγκυρο και γρήγορο site το οποίο έχω μπροστά μου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά του ΠΑΟΚ. Πολύ πινελίκη. Και μετά να μας πεις τι γίνεται, φίλε, με τον. Πού Παντελή, Παντελήδη πήγα να πω. Με τον. Πες να έχεις το μικρό. Η συμβία να ηρεμήσει λίγο με αυτά που στέλνει. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Πες λίγο, ρε. Ποιον. Παντελή, Παντελήδη πήγα να πω και κόλλησα τώρα. Σάβα Παντελή. Με το Σάβα Παντελή, μπράβο. Λοιπόν, να μας πεις τι γίνεται, γιατί.
από εκεί που ήταν να φύγει και τελειώνει, ξαφνικά ναι, μένει κανονικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημα καθημερινά οι καλύτερες επιλογές, οι μεγαλύτερες αποδόσεις σε μια πολύ μεγάλη γκάμα παιχνιδιών σε όλα τα αθλήματα, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή που και αν βρίσκεστε. Φυσικά και το καζίνο της στοίχημα με πάρα πολλές επιλογές και εκεί. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να ξεκινήσουμε με το του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Δεν μας νοιάζει. Έλα ρε φίλε, έχεις να μας πεις πολλά τώρα, λαός. Περιμένει να μάθει τι γίνεται με Παντελίδη τώρα. Δεν μας νοιάζει. Είναι στα σκοτάδια ο κόσμος. Τι? Περιμένει να μάθει τι γίνεται με Παντελίδη. Δηλαδή. Εντάξει, θα μας πεις σε λίγο όμως, φίλε. Θα το κρατήσουμε σε αγωνία. Θα τους κρατήσουμε σε αγωνία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα του ΠΑΟΚ σε λίγο. Διάφορα του ΠΑΟΚ, του Άρκεν. Ρε φίλε, κάτσε, ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα αύριο. Πρωτοπόρο είναι. Έχω αγώνα αύριο. Πάμε να πάρει πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια, δηλαδή. Κουτσόπουλο. Κουτσόπουλο. Έχει δει καθόλου. Ναι, βλέπω. Δίνω. Κλείσ' το ρε. Τι? Ακούγεται. Θα το κλείσω. Αυτό ποιο είναι. Αυτό είναι μπλετ. Δεν υπάρχει, αυτό είναι μπλετ. Γιατί? Μπορεί και όχι. Φαίνεται. Μπορεί και να μην είναι, ρε φίλε. Είχε πολύ κόσμο από την Κρήτη σήμερα από ό,τι είδα. Πρέπει να είναι εκεί πέρα κάπου ή τέλος πάντων κάπου εκεί κοντά. Πρώτα ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, μετά είναι Αθήνα και μετά είναι η Κρήτη νομίζω. 3.000 συμμετοχές, ρε φίλε. Η Ελλάδα μαγειρεύει. Ναι. Ναι. Έχουμε την Αγάπη Γαβριλίδου. Αγάπη, παρακολουθείς MasterChef γενικά. Γεια σας, τι γίνεται. Γεια σου, Αγάπη. Καλά, εσύ. Όλα καλά. Πάρα πολύ καλά. Παρακολουθείς MasterChef καθόλου. Καθόλου. Ή έχεις αφοσιωθεί στο τέννις τον τελευταίο καιρό. Δεν έχω καμία ιδέα, πραγματικά. Καμία ιδέα όμως. Μπράβο, Αγάπη, μαγειρεύεις. Μπράβο, Αγάπη, καλά κάνεις. Καθόλου. Δεν έχω καμία ιδέα από αυτό. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι καλό. Μέχρι μακαρόνια. Καλά, εντάξει, και άλλες ξεκίνησαν μόνο με μακαρόνια και σιγά σιγά το προχωράνε, ρε, εσύ, Αγάπη. Κάποια στιγμή το προχωράνε. Αλλά έτσι είναι, Αγάπη, όταν έχεις μάθει, τη μια είναι τσουρέκι έτοιμο, την άλλη πίτσες από εδώ από εκεί, έτσι είναι. Πόπο, Νίκο, με έχεις φάει με αυτά, με έχεις φάει πραγματικά. Δηλαδή, θα φέρω ένα τσουρέκι ολόκληρο. Πόπο, αίρεση, πού είναι εκείνο το τσουρέκι, ρε, εσύ, Αγάπη, εκείνη τη μέρα. Γιατί εκείνο το τσουρέκι, έτσι, εσείς στο σπίτι έτσι τη βρίσκετε, δηλαδή κάνετε ένα τσουρέκι που κάθεστε, ας πούμε. Ναι, η μαμά μου γενικά όταν έχει όρεξη θα κάνει, ρε παιδί μου. Και φτιάχνει και τσουρέκι, ρε παιδί μου, στο ξαφνικό. Ναι, αλλά Νίκο, η χθεσινή σου διάκριση ήταν χειρότερη. Τρώμαξα λίγο δηλαδή. Ναι, χθες πεινούσε εκείνη την ώρα γι' αυτό. Το κατάλαβα. Όχι, ρε, ανεβάζει κάτι story την προηγούμενη εβδομάδα ένα τσουρέκι, το οποίο φαινόταν ότι ήταν φτιαχτό στο σπίτι. Ναι. Το οποίο ήταν πολύ, ρε παιδί μου, έτσι λαχταριστό. 6-7 ταπεινά τσουρεκάκια. 6-7 ταπεινά. Έτσι εκεί που καθόμαστε, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε και 6 τσουρέκια. Και τα παίρνουμε και τα βουτάμε στην Νουτέλα. Όχι, ρε, η ελευθερία. Και χθες, ρε παιδί μου, ανεβάζει για κάτι πίτσα το βράδυ. Εντάξει, και τώρα ξέρεις. Ναι. Δευτέρα βράδυ, τέλη Ιανουαρίου, σάπιος καιρός, δηλαδή. Ψήξη, μια κατάσταση κακή, ας πούμε, και έρχεται και η Αγάπη Καβριλίδου, το πετάει και δύο πίτσες εκεί πέρα. Κατάλαβες. Θα τα ακούσει, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Τα εμείς... άκουσα. Να είμαστε κάπου ανθρώποι. Τώρα τι τρως, Αγάπη. Τώρα δεν τρώω τίποτα. Τίποτα, μπράβο. Καλά κάνει το κορίτσι. Δεν θα φάτε μετά. Όχι. Φάγατε. Τέτοια ώρα, ρε φίλε, τελείωσε. Πέρασε η ώρα. Μάλιστα. Πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, Αγάπη, μπράβο. Τι γίνεται, τι θα δούμε αύριο στην Τούμπα, θεωρείς? Θα δούμε ένα υπερθέαμα. Υπερθέαμα. Ναι. Ναι. Βροχή γκολ. Ναι. Ματσάρα. Ναι. Πρόβα ντέρμπι. Ναι. Α, είναι το τελευταίο πέντε ντέρμπι, όχι. Έχει, ναι, μετά την Άκη. Και μετά Ολυμπιακό. Κοίτα τώρα. Για μένα είναι πολύ κακό αυτό που έγινε με τον Κάνιας, που είναι εκτός γιατί έχει θέμα στη ζάμπα από χθες ουσιαστικά. Γιατί ήταν μεγάλη ευκαιρία, θα έπαιζε ο Κάνιας άμα ήταν καλά, θα έπαιρνε και ρυθμό και θα έμπαινε λίγο πιο πολύ στο παιχνίδι, γιατί την Κυριακή θα ξεκινούσε κανονικά. Mm-hmm. Τώρα όχι μόνο έχει θέμα κίνδυνο κάτι αύριο, δεν είναι καν σίγουρο αν θα είναι έτοιμος για την Κυριακή, γιατί θέμα στη ζάμπα πάντα είναι επίφοβο. Ναι. Οπότε είναι λίγο αρνητικό αυτό. Δηλαδή σήμερα δεν κατάφερε καν να προπονηθεί. Που έστω αν κατάφερε να προπονηθεί, πάλι δεν ήταν σίγουρο ότι θα μπαίνει στην αποστολή. Αλλά τουλάχιστον θα ήξερε ότι λίγο σιγά σιγά δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Mm-hmm. Αλλά τώρα μιλάμε ότι είναι Τρίτη και ο Κάνιας έχει θέμα. Δηλαδή για μένα αυτή τη στιγμή είναι ίσως το πιο σημαντικό είναι αυτό. Με φόντο την Κυριακή. Τώρα για αύριο, εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένα θέματα, παύλα απουσίες, δηλαδή πέρα από τον Κάνιας είναι εκτός ο Βιερίνια και ο Σάκοφ που έτσι κι αλλιώς είχαν δηλωθεί, ο Σάκοφ από την προηγούμενη εβδομάδα. Και εδώ επίσης είναι ένα θέμα γιατί ο Μαουρίσιο δεν βγαίνει από την δεκάδα, δηλαδή πάει να ξεκινήσει και αύριο.
που επίσης έχει πάρει όλα τα παιχνίδια και θα ήθελε και αυτό σιγά σιγά ένα φρεσκάρισμα εν ώψη ντέρμπι. Γιατί την επόμενη εβδομάδα θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή με την ΑΕΚ, Τετάρτη με τον Πανιόνιο στην Αθήνα το κύπελο το πρώτο ματς και Κυριακή με Ολυμπιακό στην Τούμπα. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα ψηλό θέμα αυτό. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα πέρα από τον Κάνιας, μέσα ο Πέλκας κανονικά, όπου είναι καλά και μάλλον θα ξεκινήσει και αύριο για να μπει και αυτό σιγά σιγά στο σε ρυθμό. Νομίζω ότι ενδιαφέρον για ενδεκάδα, αν πάμε προς τα εκεί, mm-hmm. είναι ο Γιαννούλης από τη μία. Ο Γιαννούλης είναι πιθανό να ξεκινήσει δηλαδή αύριο. Ναι, κοίτα, επειδή λείπει ο Βιερίνια, mm-hmm. το ένα, η μία πιθανότητα έχει τον Τόσκα στα αριστερά, mm-hmm. αλλά με δεδομένο ότι είναι παιχνίδι Τούμπας, που ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίξει με έναν παίκτη που θα ανεβαίνει, γιατί ο Τόσκα δεν το έχει αυτό, mm-hmm. το έχουμε δει, νομίζω πλέον έχουμε εικόνα. Δοκιμάστηκε ο Γιαννούλης αρκετά. Ναι. Και προσωπικά θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει αριστερά. Και νομίζω ότι όχι το προανήγγειλε ο Λουτσέσκου, όχι στις δηλώσεις του πριν το μάτς με τον Όφη, όταν ρωτήθηκε για τους καινούργιους παίχτες και για τον Γιαννούλη, είπε ότι γνωρίζει τους, είναι Έλληνας, γνωρίζει τα αποδυτήρια, έχει καλές σχέσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, σαν να είπε ότι ουσιαστικά σε σχέση με όλους τους καινούργιους αυτούς που ήρθαν τώρα τέλος πάντων, ή τον Ενρίκε που επέστρεψε. Ο Γιαννούλης είναι πιο μπροστά. Κοίτα, γιατί ξέρουμε ότι ο Λουτσέσκου έχει λίγο ένα κόλλημα με κόλλημα. Νορμάλ κόλλημα με αυτό το πράγμα. Ναι. Άμα κάτσεις να δεις τα παιχνίδια του μήνα, τι μπορείς να βρεις μετά ένα παιχνίδι που, ας πούμε, το Γιαννούλη τον θεωρείς πιθανό να ξεκινήσει, mm-hmm. να βγει δηλαδή ο Βιερίνια. Mm-hmm. Με ποιον, με την ΑΕΚ, με τον Πανιόνιο που όπως και να έχει είναι ένα παιχνίδι πρώτο, προημιτελικός που θέλεις να θα έχεις μια πίεση να το καθαρίσεις το πιο γρήγορα. Με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. το μόνο μετά είναι ο Απόλλωνας Μύρνης, ας πούμε, που πάει πολύ, πολύ κάτω το μήνα. Mm-hmm. Δηλαδή 20 του μήνα, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε το θεωρώ πολύ λογικό σιγά σιγά να μπει ο Γιαννούλης στην εξίσωση από αύριο. Από τη στιγμή που λείπει και ο Βιερίνια που καθαρίζει από τις κάρτες. Σημαντικό και αυτό. Δεξιά, Μάτος. Δεν φαίνεται να βγαίνει σε αυτή τη φάση. Βαρέλα Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας και αυτό νομίζω δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Και τώρα από εκεί και πέρα, στη δεύτερη γραμμή είχε ένα Μαουρίσιο, ο οποίος είπαμε και πριν δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Δοκιμάστηκε ο Καντουρί πάλι δίπλα του. Mm-hmm. Που φαίνεται ότι επειδή την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε ξανά και παίξαν οι δυο τους, βγήκε. Δηλαδή ο Καντουρί ήταν καλός στο 8. Φαίνεται ότι έχει ένα προβάδισμα, γιατί από την άλλη υπάρχει ο Μίσιτς, ο οποίος επίσης είναι ένας παίκτης που έχει μια εβδομάδα περίπου γεμάτων προπονήσεων. Δεν έχει πολύ χρόνο, έχει πάρει βέβαια κάποια λεπτά, έχει βάλει και τον γκολ, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει αύριο, ενώ mm-hmm. ο Καντουρί είναι και σε πολύ καλή κατάσταση έτσι κι αλλιώς, το ανέβασμά του τώρα. Και από εκεί πέρα Πέλκας στο 10 κανονικά, Λιμνιό, Ζαμπά, Τάκρα, προβάδισμα, έφυγες ο Μπίσης, αλλά έχει πάλι πολλά παιχνίδια, θέλει ένα φρεσκάρισμα, φάνηκε και προχθές στο τέλος του αγώνα, που έγινε αλλαγή, δεν είχε δυνάμει, mm-hmm. και κορυφή Ακπόμ. Νομίζω κάπως έτσι θα πάει αύριο ο ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον η ενδεκάδα. Δηλαδή, άμα εστιάζουμε σε 2-3 παίκτες, έχει ενδιαφέρον να τους δούμε πλέον. Mm-hmm. Και είναι καλό γιατί σιγά σιγά μπαίνουν και άλλοι στην εξίσωση. Δηλαδή, ο Πέλκας, σιγά σιγά ο Γιαννούλης. Είναι πολλοί αγώνες μέσα στο μήνα. Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί οι αγώνες. Είναι και σημαντικοί αγώνες. Οπότε δεν μπορεί να πάει η κατάσταση με την ίδια δεκάδα σε ρίση όλα τα παιχνίδια. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα χρειάζεται στα παιχνίδια μέσα αυτά, επειδή είναι και πολλά και παιδικά και ντέρμπι και όλα αυτά, να γίνεται ένα μίνι φρεσκάρισμα ανάλογα τον αντίπαλο και τα χαρακτηριστικά του καθενός. Ναι, και επειδή το συζητάμε πρόσφατα και με τον Σταύρο, εγώ γενικά συμφωνώ σε αυτό με τον Λουτσέσκου, γιατί θεωρώ ότι όσο και να το λέμε στα λόγια, σε παιχνίδια που δεν έχεις άλλο αποτέλεσμα και που καίνε τέλος πάντων όπως είναι αυτό της Κυριακής με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό κυρίως, τι να κάνεις εκεί. Mm-hmm. Να πεις mm-hmm. ότι βάζεις με το Σβιντέσκι ή το Χ Σβιντέσκι που δεν έχει ακόμα μπει στην ομάδα τόσο πολύ και δεν τον ξέρουν στην παίκτωση τόσο καλά. Να τον βάλω να πάρει ρυθμό σε αυτό το ματς, δεν το ρισκάρεις. Mm-hmm. Ας πούμε για μένα ο Μπαλογιάννης θα μπορούσε να πάρει ευκαιρία, αλλά δεν τον βάζεις εύκολα. Όχι.
Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ο προβληματισμός κυρίως για τον Γκάνιας τώρα, γιατί είναι αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Δηλαδή, το Μαουρίσιο Σάκοφ έχει δείξει να αποδίδει καλά. Ο Σάκοφ είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν μπορούν αυτοί οι δύο να πάνε στο ΆΚΑ. Θα έχουν θέμα. Σωστά. Δεν είναι το ίδιο από το Μαουρίσιο Κάνιας. Ο Κάνιας, όπως και να έχει, είναι ένας παίκτης με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτό το δίδυμο και με άλλα στοιχεία. Ναι. Δηλαδή, εμένα αυτός είναι ο προβληματισμός μου σήμερα κυρίως με τον Κάνια. Ο Κάνιας, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό με την Γάμπα, είναι ότι το τελευταίο καιρό είναι εκτός. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και να επιστρέψει και να ξεπεράσει το θέμα, το λείπει και αγωνιστικός ρυθμός. Δεν είναι ότι... Ο Κάνιας νομίζω αυτό ότι μετά τη διακοπή δεν έχει παίξει σωστά. Όχι, δεν έχει παίξει. Έχει παίξει ελάχιστα λεπτά την Κυριακή, που δεν ήταν και η εικόνα του πολύ καλή, αλλά φάνηκε ότι ήταν εκτός ρυθμού. Ναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Γιατί μπορεί κάποιος να νομίζει ότι επειδή ξεπέρασε το πρόβλημά του μπαίνει και παίζει, μπαίνει και παίζει. Αλλά του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Όχι, γι' αυτό ήταν ευκαιρία το σημερινό, το αυριανό. Mm-hmm. Δηλαδή το λέγαμε, το περιμέναμε τον Κάνιας. Mm-hmm. Ναι. Ήταν ευκαιρία για να μπει να πάρει ρυθμό. Όπως και το ίδιο ισχύει και τον Μπέλκα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και ο Μπέλκας έχει. Τη νέα χρονιά έχει ελάχιστα λεπτά. Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραία. Αυτά είναι τα του πάω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό από ό,τι έχω δει και εγώ σήμερα που να προκύπτει. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και η τοποθέτηση του Μάριο Μπράγκο, που λέει ότι τελειώσαν οι χειμερινές μεταγραφές. Βέβαια. Καλά, βέβαια. Ας κρατάμε μια πισινή. Ναι. Okay, εντάξει. Και δεν ξέρεις μέχρι την Πέμπτη το βράδυ τι θα γίνει. Σωστά. Εντάξει. Πολλά προκύπτουν. Αν προκύψει κάτι, πού πιστεύεις ότι μπορεί να είναι, ας πούμε, για ένα παίχτη ακόμα στο κέντρο? Νομίζω ναι. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που έχει μείνει ο Ελκαντουρί, από τη στιγμή που ήρθε και ο Ενρίκε, που τέλος πάντων ο Ενρίκε δεν πρόκειται να βοηθήσει άμεσα, αλλά υπάρχει, ναι. Έχει επιστρέψει, νομίζω ότι το αφήνουμε αυτό στα άκρα, που υπήρχε ένα ενδεχόμενο να δούμε κάτι τέτοιο, αν έφυγε και ο Ελκαντουρί. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν δούμε κάτι διαφορετικό, ναι, θα είναι στη μεσαία γραμμή. Ναι. Ναι. Αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση. Υπάρχει και το θέμα στα στόπερ, βέβαια. Δηλαδή, το Χατζερίδη τώρα δεν μπορείς να το θεωρείς 100% σίγουρο. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι 31 του μήνα μπορεί να υπάρξει κάτι. Δεν μπορείς να το θεωρείς εντελώς απίθανο. Ναι. Να μου πεις τώρα πόσο εύκολο είναι να έχει κάποια πρόταση για τον Χατζερίδη, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, αν γίνει κάτι, θα μιλάμε για δανεισμό. Τουλάχιστον στο καλοκαίρι, ναι. Και βλέπουμε μετά. Ναι. Ίσως και με κάποια φόρμουλα να μοιραστεί ο ΠΑΟΚ το συμβόλαιό του για να φύγει το μεγάλο ποσό, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ποσό, mm-hmm. για ένα παίκτη που δεν προσφέρει. Κάπως έτσι, ναι, για δανεισμό είναι ρεαλιστικό. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και ένα θέμα εκεί πέρα. Όσο δεν κλείνει βέβαια και το θέμα του Βαρέλα. Mm-hmm. Μάλιστα. Okay, το θέμα του Βαρέλα εγώ νομίζω θα είναι το επόμενο που θα μπει σε φάση να τελειώσει. Έτσι, αυτή ναι. την εντύπωση έχω. Από τη στιγμή που δεν προχώρησε κιόλας του Ισλανδού σε αυτή τη φάση του Ίγκασον, ναι. νομίζω ότι του Βαρέλα θα μπει σε φάση για να τελειώσει, γιατί νομίζω ότι και οι δύο έχουν τη διάθεση. Το οικονομικό, κάπως από εδώ, κάπως από εκεί, βρίσκεται, όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις ανάλογες. Ναι, και είναι και το κλίμα που βγαίνει τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, είναι και ο Λουτσέσκου που έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Με κάθε τρόπο για τον Βαρέλα και για τον Βαρέλα μάλλον. Mm-hmm. Είναι και η σύζυγος του Βαρέλα που γενικά λίγο ανεβάζει κάποια πράγματα στο story της, ότι γιατί τα παρακολουθούμε και αυτά, Νίκο, βγαίνει και από εκεί λίγο ψωμάκι. Βέβαια. Ότι είμαστε καλά και είμαστε εδώ και περνάει ένα θετικό κλίμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ναι, θα βρεθεί κάποιο χρηστομή. Ναι. Και σίγουρα θα είναι... Νομίζω το θέμα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Μάλιστα. Okay. Και μετά φυσικά και τα υπόλοιπα. Γιατί υπάρχει και Κάνια Σάκο στο δίδυμο, το οποίο είναι και αυτό ακόμα στον αέρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε αγάπη, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το θέμα με τον Κάνια αύριο. Ακούσαμε όσα μας είπες για την δεκάδα πάνω κάτω, τι περιμένουμε να δούμε. Οπότε είναι πιθανό να δούμε και Γιαννούλη αύριο. Και από το αρχικό σχήμα. Οπότε είναι πιθανό να υπάρχει ένα καινούριο πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αύριο στις 5 και 4 το Ισέντρα στον Ολυμπιακός που παίζει αγάπη. Εύκολο παιχνίδι πρέπει να έχει. Τη Λαμία, ο Ολυμπιακός έχει Λάρισα. Λάρισα. Ο Ολυμπιακός Λάρισα. Ναι, νομίζω είναι και εντός κιόλας. Μάλιστα. Okay. Ωραία. Αγάπη, σε αποδεσμεύουμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας καλό συνέχεια. Σου βράδυ και καλή συνέχεια εκεί που είσαι. Λοιπόν, αυτά από την Αγάπη Γαβριλίδου στα του ΠΑΟΚ. Έτσι, τελευταία νέα όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι. Γιαννούλη, σου αρέσει, φίλε. Τι? Δημήτρης Γιαννούλη, σου αρέσει. Ωραία. Τον θεωρείς project. Είναι, ναι. Είναι παίξει, πιστεύει ότι θα πάρει μια 3-4-5 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να σου πω όμως κάτι, από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να τον επαναφέρεις πίσω. Να τον επαναφέρεις σκέτο και όχι πίσω. Να τον επαναφέρεις, να έχεις δίκιο, συγγνώμη. Να τον επαναφέρεις, πρέπει να τον δώσεις ευκαιρίες και πρέπει να τον δουλέψεις. Ναι, οκ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξαφνικά τα χαλάς όλα σε μια ομάδα που έχει 16 νίκες σε 17 παιχνίδια και για να βάλεις τον Γιαννούλη. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι η ομάδα πηγαίνει χάλια και πρέπει να κάνεις αλλαγές πολλές. Εγώ περιμένω να κάνεις το ίδιο και με τον Κουλούρη το καλοκαίρι. Με τον Κουλούρη το καλοκαίρι. Και να έχεις δηλαδή Ακπομ, Σβιντέρσκι και Κουλούρη. Εγώ άμα ήμουν Κουλούρης μετά από αυτήν την τέτοια, μετά από αυτήν την κουλούρη. Εγώ αυτό πήγα να πω. Θα πήγαινα στον ατζέντη μου και θα του έλεγα βρες μου πρόταση να πάω στη Γερμανία, να πάω στη Γαλατά Σαράι, να πάω στη Μπενφίκα. Όχι, να σου πω κάτι και εντός οπουδήποτε να φύγω με μεταγραφή. Στο εξωτερικό. Ναι, αφού δεν με πιστεύουν, ας φύγω. Μα να σου πω λίγο κάτι. Εγώ πιστεύω, καταρχάς τον Ακπομ το πίστευα από την πρώτη στιγμή που ήρθε βλέποντας 5 στοιχεία από αυτόν. Ναι. Okay. Το ότι τα γκολ για μένα είναι και λίγο τύχη. Το πώς σου πάει είναι και λίγο συγκυρία. Ο Πολωνός που ήρθε δεν ήρθε για να είναι αλλαγή. Όχι. Είναι το επόμενο βήμα και υπάρχει ο Κουλούρης. Δηλαδή είναι τρία παιδιά στην ίδια ηλικία πάνω κάτω. Έτσι, 24 ο Ακπομ, 20 πόσο Κουλούρης, 22, 23 κάπου τόσο. Ο Σβιντέρσκι επίσης εκεί. Οπότε. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει χώρο στο καλοκαίρι για τον Κουλούρη. Οπότε μετά από αυτή τη χρονιά που έχει κάνει, νομίζω ότι καλύτερο για αυτόν δεν θα υπάρχει. Εκτός από όλα τα άλλα, είναι επειδή πολλές φορές βλέπουμε και πολύ μπάλα, ωραία, οι περισσότεροι, ο Κουλούρης δεν μας αρέσει για τόσο. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνει καλά κοντρόλ. Ναι, ναι, είναι κακός. Τι έχει πάει στον άνθρωπο, το παιδί έχει βάλει 20 γκολ φέτος. Μικρή και ασήμαντη λεπτομέρεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο στοίχημα. Ναι, και να πάμε στο break. Και να πάμε και στο break. Έχουμε ημιχρόνια στο Newcastle United με Manchester City 0-1. Στο Old Trafford, το θέατρο των ονείρων, το αγαπημένο γήπεδο του Νίκου Παπαδόπουλου, το Manchester United Burnley είναι στο 0-0. Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημιχρόνια στο Arsenal Cardiff που είναι επίσης 0-0. Το Fulham Brighton είναι 1-2 μείωση η Fulham, 0-2 το ημίχρονο. Το Huddersfield Everton παραμένει στο 0-1. Το Wolves West Ham παραμένει στο 0-0. Και το Swansea Birmingham που είναι στη Championship παραμένει γι' αυτό στο 1-1. Τελικό είχαμε την Benfica, η οποία κέρδισε τελικά με 5-1 την Boavista. Στο Copa del Rey το Valencia Getafe είναι στο 0-1. Έχουμε και γαλλικό κύπελο Genga Μονακό 0-2. Είναι το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον αναλύσει τον πάγκο της. Ναι. Όπως ναι, μετά την απόλυσή του. Άρα είναι link up βέβαια. Okay. Την απόλυσή του, την αρχική διαθεσιμότητά του και μετά το τέλος της συνεργασίας. Έχει παιχνίδια και στην League 1 και στην League 2. Θα πούμε τι γίνεται και εκεί. Έχει στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Νίκο, μάζεψε τα όλα. Καλέ μου φίλε. Ωραία. Όλο το ρεπορτάζ το οποίο έχεις μαζέψει. Έτοιμο το, φίλε. Έτοιμο το έχεις. Χαίρομαι για σένα. Κράτα λοιπόν όλο το ρεπορτάζ για να μας πεις μετά το διάλειμμα. Φίλοι του Άρη, μείνετε συντονισμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις που θα μεταφέρει ο συνάδελφος εδώ όσον αφορά το θέμα του προπονητή στον Άρη. Που από εκεί φαινόταν ότι. Κάπου το μεσημέρι ότι Παντελίδης τέλος πάμε για άλλα και όλα αυτά. Άλλαξε το σκηνικό και βλέπουμε τι γίνεται καθώς υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, stoichiman.gr είναι μαζί μας. Η Stoichiman καθημερινά μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Το Stoichiman Casino επίσης με πάρα πολλές επιλογές καθημερινά για παιχνίδι. Από τον υπολογιστή σας, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, όπου και αν βρίσκεστε, η stoichiman.gr είναι δίπλα σας για να παίξετε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Νίκο Παπαδόπουλο εδώ έτοιμο να σφίζει από ζωή για να μας μεταφέρει όσα γίνονται με τον Σάββα Παντελίδη. Τελικά υπήρχε βλήμα στη λεωφόρο Νίκης, κυρίες και κύριοι. Άλλο βλήμα. Αλλά... Λοιπόν, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο βρήκανε, ήταν αυτός που τουλάχιστον που νόμιζε ότι το βλήμα ήταν. Το βλήμα. Αυτό το οποίο το μεταλλικό αντικείμενο που βρήκανε ήταν βλήμα. Εντάξει, αυτό ήταν το βλήμα. Γιατί όπως ενημερωνόμαστε τώρα από τα site έτσι, της Θεσσαλονίκης. Τα sites. Από τα sites, λοιπόν, πρόκειτο για ένα διαφορικό αυτοκίνητο. Το διαφορικό αυτοκίνητο για τους μη γνώστες. Πώς το πέρασες για βλήμα, ρε φίλε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το διαφορικό είναι.
το κυλινδρικό που έχουν μπροστά τα αυτοκίνητα και κινούνται οι μπροστινές οι ρόδες, έτσι. Αυτό είναι το διαφορετικό το αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και αυτοί το περάσανε για βλήμα. Το κύλινδρο, το διαφορετικό του αυτοκινήτου. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Βλάκα, βλαμπέλε! Τι να πω, ρε φίλε. Πω. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Τα λάθη για τους ανθρώπους. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη μόνο. Τι να κάνουμε. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εντάξει, είπαμε. Και αυτό έχει μέχρι ένα όριο. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά ξεφεύγουμε. Μα ναι, να πεις ότι είναι μια καταγγελία, ρε παιδί μου, ξέρεις από κάποιον. Καταγγελία. Ότι ελάτε, ρε παιδί μου, να δείτε τι είναι εδώ πέρα. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Το ότι σκάσανε μύτη κλιμάκια οι δημοκρατικές, οι στρατοί και όλα αυτά. Έχει κλείσει νίκη όλη. Κλείσανε, εντάξει, καλά κάνανε και την κλείσανε γιατί σου λέει μην είναι τέτοιο πράγμα. Οκ, αλλά ρε φίλε. Και είναι διαφορικό από αυτοκίνητο. Έχει κλείσει δηλαδή όλοι οι νίκης. Έχουν γίνει μπάχαλο οι δρόμοι στο κέντρο το μεσημέρι για ένα διαφορετικό αυτοκίνητο. Ναι, ρε, αυτό είμαστε. Ναι, ρε, αυτό είμαστε. Και στη τελική, ρε παιδιά. Και θέλουμε και μετρό. Βγάλτε προς τα έξω ότι ναι, μεν ήταν ένα βλήμα, αλλά ήταν ναι, επενεργοποιημένο και όλα αυτά. Ναι. Διαφορικό αυτοκίνητο. Τι διαφορικό αυτοκίνητο, ρε φίλε. Μα και εγώ όταν είδα μια φωτογραφία. Πού την είδα, στο φεστιβάλ την είδα κιόλας. Ναι. Μου φάνηκε πολύ λεπτό και λέω τι βλήμα είναι αυτό τώρα. Λέω εντάξει, άντε, αυτοί θα ξέρουν, μπορεί να κάνει διαφορετικό. Και τελικά είναι διαφορετικό αυτοκίνητο. Ναι. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Άρα να προσέχω τώρα που θα φύγω το βράδυ, είναι κακή μπροστά το διαφορικό και έχουμε κανένα πρόβλημα. Πρόσεχε φίλε, γιατί μπορεί να πει κανένα μετά από 20 χρόνια, 30 και να γίνει πανηγύρι. Λοιπόν, Μπαλαντέρ, παρά τα πάμε και τις 12. Νίκος Μασκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου, άκνος εργάτης, πάνω από την κονσόλα, δεν σηκώνει κεφάλι, αδελφέ μου. Λοιπόν, μετά μαζί, παραίτσα, σ' αφήσω, θα βγεις, ποτάκι, θα πας, ποτάρες, μια χαρά τη ζωή σου. Λοιπόν, είπαμε για τον Μπάουκ, θα πούμε και για τον Άρη. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και χθες για το μάτς στην εξωτική Λιβαδιά που βρεθήκαμε, είναι η αλήθεια. Σε μια πανέμορφη πόλη. Πραγματικά λοιπόν, στολίδι θα λέγαμε. Ναι, στολίδι πραγματικά της επαρχίας η Λιβαδιά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ όταν κατεβαίναμε στο αυτοκίνητο. Εντάξει, σε αυτές τις περιοχές, ρε παιδί μου, δυσκολεύεσαι να βρεις κάτι στο ραδιόφωνο να ακούσεις. Οπότε ακούσε Ερασπόρ αναγκαστικά. Όχι. Α, δεν, ακούσα ότι πιάσει. Ερασπόρ πήγα, ακούγαμε κυρίως την επιστροφή που είχε και παιχνίδια. Γιατί τώρα τα πηγαίναμε νωρίς. Ναι, αυτό. Λοιπόν, και έχουμε πετύχει έναν τύπο. Ναι. Εκπληκτικό, ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν live κονσέρβα η εκπομπή. Έβαζε τραγούδια κάτι καλλιτεχνών και κάποιους γνωστούς και κάτι άγνωστους. Και έβαζε, ρε παιδί μου, το κοινό να βρίσκει ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Ένας τύπος ο οποίος μιλούσε με echo. Εντάξει. Μικροφώνιζε όλο το στούντιο, βάρουσαν τα τηλέφωνα από πίσω, του το κλείνανε, έκανε του. Βασίλη, μπορούμε να βάλουμε echo εδώ πέρα, όχι. Δεν έχουμε αυτές τις προδιαγραφές. Ωραία. Έχεις δει ένα βίντεο από το. Ποιο. Στην υγειά μας, στην υγειά μας. Το Σταρόβα, ναι, ναι, που κάνει το echo. Ναι, ναι, ναι. Ρωμένιο, αγαπήσεις, ρωμιά, ρωμιά. Ωραία, και για πες με το echo. Λοιπόν, και έλεγε. Λέει, και, και μιλούσε και μια φάκη. Λέει: περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Λοιπόν, κατάλαβες. Ποιος λέει το τραγούδι, ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης. Και έπαιζε κλαρινάκι μετά από πίσω. Λοιπόν, και έβαζε, ρε παιδί μου, το κομμάτι. Και ποιος είναι, και περιμένουμε. Ναι, 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 ναι. Καλησπέρα, ακουγότανε τριν από πίσω. Καλησπέρα, και έβγαινε, ας πούμε, σίγουρα νομίζω ήταν ένα αντίστοιχο αυτό που γινόταν σε ένα τοπικό κανάλι στο Ελληνίκη πριν 10 χρόνια. Που βγαίνα σε διαγωνισμό στο διπλανό δωμάτιο. Σίγουρα. Είχε τηλέφωνο 90-10. 90-11, τι είχε, ρε παιδί μου. Yeah. Λέει 90-11, 25. Κάθε φορά ήταν διαφορετικό τηλέφωνο. 25, 28, 65. Την άλλη φορά είναι 44, γιατί τελείωνε, ρε παιδί μου. Την άλλη φορά τελείωνε 38. Τα δώρα μα. Και έλεγε. Τώρα αυτό που σου πω, τα έλεγε όντω. Δύο iPhone 7S αξία. Πού είναι στη Λιβαδιά αυτά. 1.950 ευρώ. Κάτσε, θα κάνω κι άλλε Θεσσαλονίκη, αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Ήταν το ραδιοφωνικό. Ναι. Δύο iPhone 7S, 1.950 ευρώ και τα δύο μαζί. Δύο κέρδιζα. Μετά, έλα, θέλω, ρε, μετά από δύο λεπτά άλλο δώρο. Εδώ πέρα περιμένουμε, περιμένουμε. Βεβαίως περιμένουμε. Φίλες, φίλοι, φίλοι, περιμένουμε. Να μας δώσετε το τραπεζικό σας λογαριασμό. Οπα. Εδώ να σας βάλουμε τα λεφτά που θα κερδίσετε. 4.000 ευρώ έλεγε. Πού είναι, ρε φίλε, αυτό το ραδιόφωνο που θα δουλέψουμε όλοι εκεί πέρα. Τόσα λεφτά έχει. Μετά από κανένα 20 λεπτό. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχουμε και μετρητά. 8.000 ευρώ! Λέρε, φίλε. Έλεγε, δηλαδή, για τρέλα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Το κορυφαίο ήταν το άλλο, βέβαια. Που λέει, σας έχουμε το ένα, το μοναδικό, το iPhone 10. Δεν έχει βγει ακόμα το iPhone 10. κοίταξε, το iPhone 6 υποτίθεται είναι το 10.
Ε? Το iPhone X. Όχι, ρε φίλε, γιατί 9 δεν είχε βγει. Μετά τα αλλάξαν ονομασία, ρε φίλε, αλλά. Τέκνικλι δεν είναι λάθος. Το iPhone 10 λέει. Ναι. Μιλάμε τώρα για τρέλα, δεν είναι. Και βγαίνει να κάνει ένα λάθος. Πριν το μάτσι μετά. Και πριν και μετά το πετύχαμε. Α, το πριν ήταν και με καλή διάθεση, να υποθέσω. Το μετά ήταν και λίγο. Μετά μας σουβλάκια φάγαμε. Μας την έφτιαξε λίγο, όχι. Ούτε αυτό. Φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε σουβλάκια. Ωραία, μοσχαρίσα μπριζόλα, φάγαμε στη Λιβαδιά. Φάγαμε, εντάξει. Ναι, πολύ δυνατή μοσχαρίσα μπριζόλα, τίμια. Καλά, πήγε μέχρι τη Λιβαδιά και φάγαμε μοσχαρίσα μπριζόλα, φίλε. Ναι, φίλε, εντάξει. Αφού δεν έφυγε ένα σουβλάκι κοτόπουλο, πάλι να σου πει τι ωραίο σουβλάκι κοτόπουλο δεν αυτό. Ωραίο σουβλάκι κοτόπουλο. Ναι. Αρχίζουμε και εμεί, δίνουμε 14.000 ευρώ. Ναι, ρε φίλε. Τι 12. Στείλουμε στο τραπεζικό λογαριασμό. Φοβερά πράγματα. Το τραπεζικό σα λογαριασμό και έχει ένα τραγούδι του Καφάση. Του Καφάση. Του Καφάση, δεν ξέρει το ακούστηκε Καφάση. Όχι, τον ξέρω τον Μισκό. Λοιπόν, παλιό καλλιτέχνη, ρε παιδί μου. Και έλεγε, λέει, για να σα βοηθήσω, λέει, το παραπέμπει σε λαϊκέ, καφάσια, ντομάτε, αγκουράκια, μπρόκολα. Που θυμήθηκα τα μπρόκολα. Μιλάμε για τρέλα τώρα. Λοιπόν, ναι, ταλέντο, δηλαδή. Εκπληκτικός, εκπληκτικός, πραγματικά εξαιρετικός. Μάλιστα. Σοβαρευτούμε. Φίλε, σοβαρέψου, γιατί ο λαός περιμένει να ενημερωθεί. Εντάξει, και είναι και στα σκηνιά, φίλε, με αυτά που γίνονται. Λοιπόν. Θέμα Παντελίδη. Ναι. Το μεσημέρι έβγαινε. Μη σας πω από χθες το βράδυ έβγαινε. Ότι είναι στην πόρτα της εξόδου και ότι ο Καρυπίδης έχει πάρει την απόφαση να λύσει τη συνεργασία του με τον Πεντετράχνο τεχνικό. Ένα λάθος, λέω εγώ. Πρόσεξε. Όχι, δεν είναι λάθος. Λοιπόν, και θα επιχειρηματολογήσω. Πρόσεξε. Έχει πάρει την απόφασή του. Άσε μετά αν είναι σωστή ή λάθος. Αυτό το οποίο λέω βγαίνει το μεσημέρι και μέσα από την ΠΑΕ. Mm-hmm. Ότι ο Παντελίδης τελειώνει. Mm-hmm. Και ότι θα πάει ο Άρης στην Ξάνθη με τον Τόλι Τερζή. Ναι. Και το απόγευμα. Είπα, έρχεται και λέει ότι δεν υπάρχει θέμα Παντελίδη. Και ο Παντελίδης παραμένει και θα είναι και στο μάτι της Πέμπτης με την Ξάνθη. Mm-hmm. Για μένα αυτό. Και αν χάσει το μάτι της Ξάνθης, ναι, θα φύγει. Ναι, γιατί ο Παντελίδης, για να μιλάμε έξω τα δόντια, δεν γίνεται αν χάσει η Ξάνθη να έρθει την Κυριακή στο γήπεδο. Σκληρά λόγια να φτάνει. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Το έγραψα και χθες. Για μένα ο Παντελίδης είναι ένας καλός προπονητής. Θα επιμένω. Λοιπόν. Είναι καλός προπονητής. Δεν είναι κακός. Υπάρχουν οι παίχτες που λένε ότι οι προπονητές δουλεύουν καλύτερα με τον Παντελίδη. Πέρυσι παρουσίασε κάτι καλό με τον Άστερα Τρίπολης. Οκ, okay, ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι. Τον Ηρακλή τον είχε σώσει μέσα στο γήπεδο. Έτσι και αυτό. Με πολύ δύσκολες συνθήκες και με το πάνω παλικάρι, αλλά τον έσωσε. Λοιπόν. Εντάξει. Υπήρχαν διευθύνσεις που το θέλανε στην εθνική ομάδα. Αλλά, πρόσεξε. Δύο μήνες η ομάδα. Με ξέρει το μάθημα με τον Παναθηναϊκό για 60 λεπτά και το μάθημα με τον Ρόμπι δεν έχει παρουσιάσει την παραμικρή βελτίωση μεσοεπιθετικά. Α, την άμυνα. Άμυνα μπορεί να διδάξουν όλοι οι προπονητές. Λίγο ή πολύ. Το θέμα και το κόλπο είναι στην επίθεση. Να εκπαιδεύσει εκεί την ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, δύο μήνες δεν έχουμε δει από τον Παντελίδη αυτό το πράγμα. Και εγώ ήμουν αυτός που ακόμα δεν το μετανιώνω και ισχύει. Το έδωσα αλαφρυντικά με τη Λάρισα που τουλάχιστον ο Άρης πάλεψε εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, και η έλλειψη ψυχής και νεύρου χρεώνεται. Ήταν και λίγο ειδικών συνθηκών. Ναι, ήταν ειδικών συνθηκών γιατί σου λείπαν και παίχτες, ήταν και χάλια το γήπεδο. Ναι, του δίνεις ελαφρυντικά. Εγώ και με τη Λαμία που κέρδισες και ήσουν χάλια, του δίνω πάλι ελαφρυντικά. Γιατί πάλι δεν είχε παίχτες, έβγαλε από την Αφθαλήνη αυτούς που δεν υπολόγιζε, τους έβαλε μέσα και μπράβο στα παιδιά που παίξανε. Οκ, ναι. Αλλά με το Σιώπη να έχει επιστρέψει, με τον Τόνσο βασικό, με τον Λάξον και τώρα στον πάγκο, δεν μπορώ εγώ να δεχθώ. Ότι ο Άρης χάνει τον πρώτο τελευταίο Λεβαδιακό που τον έχει γλεντήσει όλο το πρωτάθλημα. Έχει φάει 26 γκολ, δεύτερη χειρότερη άμυνα. Έχει ένα τρόπο παιχνιδιού να σημαδεύει δηλαδή το Μαρκόφσκι. Και εγώ του κάνω δύο φάσεις, μία εντός περιοχής και χάνω ένα 0. Με γκολ του Μαρκόφσκι. Με γκολ του Μαρκόφσκι κιόλας. Εντάξει. Ναι. Δεν γίνεται. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν έχει ελαφρυντικά για το μάτι της Λιβαδιάς. Και εκεί θεωρώ για μένα ότι ράκησε και το γυαλί με τον Παντελίδη. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έγινε αποδεκτός ποτέ την πρώτη στιγμή. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε γκρίνια για το πρόσωπό του. Κάποιοι κακώς τότε το κάναν αυτό. Μην το παίξουμε τα χριστοπροφήτες. Όχι με τα χριστοπροφήτες. Μην το παίξουμε προφήτες και πού να εμείς τα λέγαμε. Εντάξει, γιατί είχαμε πει και εμείς τότε. Γίνουν στα λεγάκιδες δηλαδή. Ναι, είχαμε πει και ήταν και το λογικό. Και το είπαμε και περισσότερο. Να το δούμε τον Παντελίδη. Είναι επιλογή της διοίκησης. Και τον είδαμε, Ρενίκο, όμως σε δύο μήνες μέσα, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι λάθος. Τι? Τον είδαμε σε δύο μήνες μέσα. Δηλαδή σε δύο μήνες μέσα καταλάβαμε αν κάνει ή όχι με αλλαγές. Καινούργιο πρόσωπο αυτός, καινούργια πρόσωπα στην ομάδα, καταλάβαμε ότι δεν κάνει τελικά. Ή ο Παντελίδης πρέπει να την πληρώσει. Ναι, αλλά και αυτοί που είναι στην ομάδα δεν έχουν δείξει κάτι. Δεν έχει βελτιωθεί η ομάδα σε κάτι. Εντάξει, τι να το κάνω εγώ δηλαδή. Εγώ σου λέω πάλι είναι καλός προπονητής. Αλλά το μάθημα του Λεβαδιακού ήταν αυτό που ξεχύλωσε το ποτήρι.
Γιατί λέει σωρά θα κάνω υπομονή να το στηρίξω κτλ. Πολλοί λένε ότι ίσως έπρεπε να το διώξουν όταν τον Κωνσταντέλη. Γιατί ο Παντελίδης έχει την πλάτη του και αυτό. Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι δεν μπορεί να πει κάτι. Ναι, έχει την πλάτη του και έχει την πλάτη του και είναι αποκλεισμό. Συμφωνώ σε αυτό. Εντάξει. Συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά το στηρίζει ο Καρυπίδης και του δίνει την ευκαιρία τότε και του λέει θα συνεχίσουμε. Ωραία. Θα φέρουμε και παίχτες. Ναι. Και ο Παντελίδης γενικότερα. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Εγώ είμαι τη άποψη ότι ο Παντελίδης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί την πίεση στην ομάδα. Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση στην ομάδα, γιατί υπάρχουν 5 ομάδες στην Ελλάδα, ασχέτως κατάσταση στην οποία βρίσκονται, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που οι πάγκοι τους είναι. Κάνουν τζιζ, είναι ηλεκτρικοί. Δεν μπορεί, αν ο Έλληνας δεν είναι προσωπικότητα, δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Ναι. Εδώ οι ξένοι καλά-καλά πολλές φορές δεν διαχειρίζονται. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Γι' αυτό ο Παντελίδης δεν μπορεί. Συν ότι η ομάδα εδώ και 2 μήνες είναι ανεκπαιδεύτη. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση αυτή τη στιγμή. Η εικόνα μιλάει. Mm-hmm. Είπαμε θα τον δούμε, περιμέναμε. Του δώσαμε πίσω χρόνου μετά τον αποκλεισμό να γίνουν μεταγραφές κτλ. Εντάξει. Έχει πάρει η ομάδα. Τώρα γίνανε μεταγραφές. Έχει πάρει. Δηλαδή. Και άργησε να γίνουν μεταγραφές. Εντάξει. Εγώ και το δίνω αλαφρυντικό. Εκείνη ευθύνη τη δική σου, φίλε. Πάρξε να γίνουν μεταγραφές. Αλλά εγώ δίνω ευθύνη στον Παντελίδη, στον μεταγραφικό σε κάτι άλλο. Που πριν ένα μήνα συνάντηση πήγαινε με τον Καρυπίδη στην Αθήνα. Και το Διαμαντόπουλο μετά το βάζουμε με τον Κροτελή. Που εγώ δεν θέλω επιθετικό. Εγώ θέλω τον Τόνσο. Ναι. Αλλά ρε κότσι, η ομάδα θέλει φόρ. Δεν φαίνεται ότι θέλει επιθετικό. Μα δεν έχει τεχνικό διευθυντή ομάδα, ρε φίλε. Αθλητικό διευθυντή. Ήταν απόφαση του Παντελίδη αυτή. Ότι εγώ δεν θέλω λίφο, θέλω τον Τόνσο. Έτσι είχε πει. Μα γι' αυτό ήταν αθλητικό διευθυντή. Τόσο ώστε να του πει ότι ναι, οκ, εσύ θέλει, αλλά πρέπει να φέρουμε φόρ. Κρίθηκε ότι δεν. Και όταν τραυματίστηκε ο Γιουνές, ο Άρης είχε στην αγορά για φόρ. Πολύ ενεργά. Και ακόμα ψάχνει και προσπαθεί να φέρει μέχρι να λύσει. Ο Χόλμπερκ τι έγινε. Κοίταξε, ο Χόλμπερκ είναι δύσκολη περίοδο ελληνικό. Δεν γίνεται, είναι λεφτά. Ναι. Δεν είναι λίγα. Και μπορεί από μεθαύριο να ψάχνει και προπονητή. Επίσης πολύ βασικό. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Έχω 2 ενστάσεις. Η μία ένσταση ξεκινάει με το ότι. Βάλω το χάλι, φιλαράκι μου πίσω. Χαλάρα. Η μία ένσταση ξεκινάει, Νίκο, με το ότι να φάμε τον Παντελίδη. Μου για το δεν θέμα φαγωθεί. Ρε, παιδί μου, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι. Να τελειώσουμε τον προπονητή, γιατί στο μυαλό των περισσότερων πάντα αυτή είναι η λύση. Όταν κάτι δεν πάει καλά, τελειώνουμε τον προπονητή, φέρουμε έναν άλλον. Εγώ δεν λέω ότι φταίει μόνο αυτό. Και πάει έτσι. Και ναι. Μετά, από τη στιγμή που είναι αυτή η απόφαση, η δεύτερη ένσταση μου είναι ότι το παίρνουμε πίσω και να έχουμε παιχθεί σε 2 μέρες που ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Και έτσι όπως είναι ο Άρης, θα είναι έκπληξη να πάρει αποτέλεσμα στη Ξάνθη. 100%. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν είναι πιθανό ότι Πέμπτη, αυτό το οποίο λες τώρα, διαψεύδοντας ότι υπάρχει θέμα και ότι όλα καλά, ναι. Αν την Πέμπτη χάσει από τη Ξάνθη, ναι. Γιατί να ανακοινώσει τέλος δεδομένων. Έχω 2 ενστάσεις λοιπόν. Και ξέρεις τι, γιατί πολλοί νομίζουν, μερικοί νομίζαν ότι το μεσημέρι εμείς το θέμα το οποίο βάλαμε στο site το βγάλαμε το κεφάλι μας. Δεν βγήκε από το κεφάλι. Σε όλα τα site από τη... Ναι, δεν βγήκε από το κεφάλι μας. Εντάξει. Ήταν κάτι το οποίο είχε βάση και δεν γράφουμε τίποτα τυχαία. Προϊόν ρεπορτάζ. Δόξα τω Θεώ. Άλλο τι έγινε μετά. Απλά ο Άρης σήμερα κατάφερε με τον τρόπο που λειτουργήσε και ο Καρυπίδης να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Ναι. Με το φεύγει, αλλά μένει τελικά. Mm-hmm. Εντάξει. Που εγώ σου λέω, μακάρι ο Άρης να πάει την Πέμπτη στην Ξάνθη με τον Παντελίδη και να κερδίσει. Και να κερδίσει και την Ξάνθη και να κερδίσει και τον Μπαζιάννενα. Και να κερδίσει και τον Αστέρα Τρίπολος και να κερδίσει και τον Πανιόνιο. Μέχρι τα ντέρμπι. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή τι είμαι. Βλάκα είμαι να θέλω ο Άρης να πάει να χάσει την Πέμπτη στην Ξάνθη για να φύγει ο Παντελίδης. Υπάρχουν μερικοί που το σκέφτονται και έτσι, να ξέρεις. Ναι, και τι και με φύγει, τι έγινε. Δεν λύθηκαν όλα τα θέματα. Ναι, δεν λύθηκαν όλα τα θέματα. Αυτό λέμε. Αλλά πάντα η αλλαγή προπονητή, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα, βοηθάει λίγο στο να αλλάξει το κλίμα. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πρόσωπο. Αυτό είναι πρόσκαιρο, ρε φίλε όμως. Δηλαδή να αλλάξει το κλίμα, να κάνει να διονύξει και τι έγινε μετά. Όλα είναι το θέμα είναι ποιος έρχεται μετά. Αυτό λέμε. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φαίνεται έτοιμη. Η ίδια κουβέντα γινόταν για τον Ερέρα. Για τον Ερέρα. Ναι. Η ίδια κουβέντα γίνεται 2 μήνες μετά με τον. Ναι. Αλλά με τον να σου πω κάτι όμως, Γρανίκο. Παρακαλώ. Εγώ είμαι κατά της άποψης. 1-1 λοιπόν στο Φαρίζο Νιουκάστλ. Στο 66. Με γκολ εκπληκτικό. Εγώ είμαι κατά. Σκάλο Μαρία, ναι. Εγώ είμαι κατά της λογικής η διοίκηση να βασίζει τις αποφάσεις της. Στο θέλω του κόσμου, στο θυμικό. Λοιπόν, είναι άλλη κουβέντα τώρα, Νίκο. Εγώ είμαι κατά, αλλά πρόσεξε με τώρα κάτι. Εντάξει, γιατί πρέπει να επηρεάζεται η διοίκηση από τον κόσμο σε ό,τι απόφαση πάει να πάρει. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο όταν ήρθε στην ομάδα είχε 10 που ήταν απέναντί του. Κακός βέβαια γιατί δεν τον είχα δει ακόμα. Mm-hmm. Τώρα έχει 90 που είναι απέναντί του από τους 100. Το κλίμα πλέον δεν σηκώνει τον Παντελίδη. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν φέρνει τα αποτελέσματα. Η παρουσία του μέσα στη μισή ομάδα είναι αποτυχημένη. Δεν φέρνει τα αποτελέσματα.
Γιατί ούτε χρόνο ζήτησε και είπε ότι θα κρυφθούν τα αποτελέσματα. Δεν φέρει αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Με ελαφρυντικά που έχει σε παιχνίδια είναι οκ. Okay. Εντάξει, με μεταγραφές που άρεσαν να γίνουν. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα Τρίτη, δεν λέω την Πέμπτη, σήμερα Τρίτη ο Παντελίδης σονάρει περσόνα τον κράτο. Είναι πολύ κοντά στο να το ακουμπήσει αυτό. Ναι. Γιατί λες. Τι θα κάτι βλέπω εδώ. Λοιπόν, το κλίμα δεν το σηκώνει. Μακάρι ξαναλέω την Πέμπτη ο Άρης να πέσει ξένα και να κερδίσουμε τον Παντελίδη. Θα είναι έκπληξη λίγο. Θα είναι σίγουρα γιατί εγώ δεν ξέρω πόσο ο Άρης που είδα στη Λιβαδιά μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στην Ξάνθη. Ναι. Λοιπόν, και μετά τι έχει. Μετά έχει τον Παζιάννα εδώ την Κυριακή. Okay. Λοιπόν. Μακάρι να κερδίσει την Πέμπτη. Όλο αυτό θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε το κακό του Άρη. Το καλό θέλουμε. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει καλά η ομάδα για να κάνουμε συνεντεύξεις στο μάνατζερ του Χόλμπεργκ και το μάνατζερ του Σούντγκρεν. Όχι να παίρνουμε τον Τραχανοπλαγιά. Α, πώς νιώθεις που ήρθες στον Άρη. Εντάξει. Αυτό θέλουμε. Να πηγαίνει η ομάδα καλά, να κερδίζει, να βγει η Ευρώπη. Να ασχολούμαστε κι εμείς με άλλα πράγματα πιο ευχάριστα. Αλλά σήμερα ο Άρης έχει κάνει ένα επικοινωνιακό λάθος. Ως ΠΑΕ. Όταν είσαι έτοιμος να λύσεις συνεργασία με τον Παντελίδη και μετά αλλάζεις γνώμη και λες. Μένει. Και για μένα βαραίνει το κλίμα κι άλλο. Μα αυτό είναι ένα θέμα. Και πρόσεξε, ο άνθρωπος τώρα αυτός πηγαίνει. Το γνώριζε βέβαια ήδη από πριν. Τώρα πηγαίνει με ακόμα μεγαλύτερη πίεση να παίξει την Πέμπτη. Mm-hmm. Γιατί βλέπει τι γίνεται και τώρα ο Παντελίδης είναι σε σύγχυση. Mm. Και ήταν σε σύγχυση και, και στη Λιβαδιά. Φάνηκε από τις κινήσεις του. Και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε το μάτς. Λειτουργεί υπό σύγχυση αυτή τη στιγμή. Υπό πίεση που δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση. Να σου πω. Εγώ γενικά θεωρώ ότι εξ αρχής είναι λάθος το να τρως έναν προπονητή μέσα σε ένα και δύο μήνες και να θεωρείς ότι. Δεν σου πω ότι φταίει μόνο ο Παντελίδης. Ναι, ρε. Γενικά εμένα αυτή είναι η θεώρησή μου, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια ολόκληρη ομάδα. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Ξέρεις τι, θα κάνεις πολλά λάθη και θα κάνεις πολλές τέτοιες αλλαγές και θα φέρεις πολλούς μαζεμένους παίχτες μέχρι να αρχίσεις να βρίσκεις ένα κορμό και κάποιες σταθερές. Και εσείς το κάνατε αυτό. Το ξέρω, μα γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος, ναι. Φίλε. Το ξέρω. Και εσείς το κάνατε αυτό. Αυτό σου λέω. Ότι το πρόσκαιρο αποτέλεσμα είναι το να αλλάξει τον προπονητή, ξέρω εγώ, την Πέμπτη, να παίξει με τον Μπάζ Γιάννα να κερδίσει, να παίξει με τον ποιον παίζει. Με τον Αστέρα εκτός. Δύσκολο με αυτό. Να κάνει 2-3 μάτς, να πάρει 6 βαθμούς και να πει ότι είμαι οκ. Okay. Αυτό είναι το πρόσκαιρο. Το θέμα δεν είναι να κάνει κάτι πρόσκαιρα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι τρως τον Ερέρα. Έτσι. Και πες μου αν έχω άδικο. Ναι. Τρως τον Ερέρα για διάφορους λόγους. Συν το ότι είχε κάποια άσχημα αποτελέσματα μετά από ένα καλό, από ένα καλό ξεκίνημα. Σωστά. Τρως τον Ερέρα για λόγους που για μένα τουλάχιστον και για τους περισσότερους είχαν βάση. Δεν επικοινωνήθηκαν προς τα έξω αυτοί οι λόγοι. Από σένα. Κοινωνήθηκαν. Όχι από σένα, εσένα τον Παπαδόπουλο, από τον Άρη εννοώ. Κοινωνήθηκαν. Μετά από δύο μήνες. Μετά από δύο μήνες. Μπράβο. Αλλά από εμάς είχαν αναφερθεί τα πράγματα. Εσύ όταν τα έλεγες όμως, ο Παπαδόπουλος λέει αυτό και λέει ψέματα και το ένα και το άλλο. Και φάγατε τον Ισπανό και τέτοια. Ναι, δεν είναι. Όπως ένας στις προάλλες βγήκε στη Μαρμίτα και έλεγε στο Ζάχο και στο τέτοιο. Ότι λέει τώρα τα λένε οι δημοσιογράφοι. Λέει τι κάνανε. Και παρεμβαίνω εγώ γιατί ήμουν εδώ πέρα κιόλας και του λέω αν τα έλεγα του λέω τότε φίλε, θα μου λες γιατί τα λέω και χαλά το κλίμα. Ωραία. Και τώρα δύο μήνες μετά έχοντας φέρει τον Παντελίδη που ήταν μια δική σου επιλογή, οκ. Εντάξει. Του Διαμαντόπουλου. Του Διαμαντόπουλου. Whatever. Εντάξει, έρχονται πάλι 2-3 στραβά αποτελέσματα. Σε συνδυασμό για κακή εικόνα. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Λιβαδιά. Δεν είναι, ότι ο Πάουξ. Ότι ο Άρης Λιβαδιά ήταν καλό και έχασε κατατίθεση. Είναι όλο το πακέτο. Είναι όλο το πακέτο. Είναι όλο το πακέτο μαζί. Κατάλαβε. Είναι όλο το πακέτο μαζί. Αυτό είναι επίσης, το θέμα. Να σου φέρω και διάφορα μικρό παράδειγμα. Δεν είναι άμυρε ευθυνών. Ναι, ρε. Μικρολεπτομέρειε τώρα άλλε. Ο Τόνσο έφυγε από τον Αστέρα για να θέλει να βλέπει τον Παντελίδη στον Άρη. Έτσι, ναι. Γιατί με τον Παντελίδη στον Αστέρα έκανε πολύ καλή σεζόν. Ναι. Άιντε τώρα. Να φύγει ο Παντελίδη, να έρθει άλλο προπονητή. Μέχρι αφού να καταλάβει τι γίνεται, αντίο, πάει σεζόν, έφυγε. Είμαστε 17η, 18η αγωνιστική. Είναι λίγο μπερδεμένη στον Άρη, Νίκο. Είναι λίγο. Για μένα όλα ξεκινάνε τον περασμένο καλοκαίρι. Είναι αλυσίδα όλο αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για τον Ερέρα ακόμα. Εδώ και δύο μήνες η ομάδα στα χέρια του Παντελίδη. Αυτό έχει την ευθύνη. Πάει ο Ερέρα, έφυγε. Αυτό έχει την ευθύνη. Δεν μπορεί να κατηγορούμε ακόμα τον Ερέρα. Ο Παντελίδης έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή. Και εγώ ξαναλέω, καλός προπονητής είναι. Για μένα όμως, μετά από το μάτς και στη Λιβαδιά, μου έδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση. Και να φέρει τι, Νίκο. Άλλο ξένο προπονητή. Για μένα ο Άρης πρέπει να πάει σε λύση ξένου. Αλλά πρόσεξε πώς πρέπει να πάει σε λύση ξένου ο Άρης αυτή τη στιγμή. Αν φύγει ο Παντελίδης τελικά, έτσι, γιατί μένει και θα πάει την Ξάνθη στα πηγάδια. Θα πάει την Πέμπτη στα πηγάδια. Λοιπόν. Αν πάρεις κάποια στιγμή, είτε την Πέμπτη είτε την Κυριακή, την απόφαση να απομακρύνεις τον Παντελίδη, να κάνεις αυτό το οποίο έκανε πέρυσι ο Ολυμπιακός.
Δηλαδή, τι έκανε δηλαδή. Πριν τελειώσει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, πήγε και συμφώνησε με τον Μαρτίνς και του λέει: άσε τώρα, μην ασχολείσαι με το αγωνιστικό. Δες την ομάδα, δες τι έχει, δες τι θες να παίξεις του χρόνου. Παρακολούθησε τα παιχνίδια, μόνο σου με ηρεμία και σχεδίασε με την επόμενη χρονιά. Είναι μια επιλογή. Μπορεί να υπάρχουν και καλύτερες. Εγώ σου λέω αυτό. Ότι ο Άρης πρέπει να, αν κάποια στιγμή ο Παντελίδης φύγει την Πέμπτη την Κυριακή, θα κρατήσει υπηρεσιακό τον Τόλιο Ντερτζή. Εντάξει. Και θα πας σε μια πολύ προσεγμένη επιλογή, χωρίς βιασύνη. Και μια επιλογή που θα την ψάξει από 800.000 πλευρές. Εσύ πιστεύεις ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή υπάρχει καθαρή σκέψη και καθαρό μυαλό για κάτι τέτοιο? Όχι. Αλλά πέρα το βρίσκει, δεν γίνεται. Τι έκανες? Επίσης, θα σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Ο αθλητικός διευθυντής του Άρη. Ναι. Τη φωνή του την έχουμε ακούσει κάπου? Ξέρουμε ποιος είναι? Εγώ, άμα τον δω στον δρόμο, θα τον καταλάβω. Εγώ σου λέω όχι. Δηλαδή είναι αθλητικός διευθυντής. Αποφεύγει να μιλάει. Έτσι. Ο Άρης έχει αλλάξει ένα προπονητή, μπορεί να αλλάξει και δεύτερο. Ναι. Έχει κάνει από το καλοκαίρι πόσες μεταγραφές? 20. Και βάλει. Έτσι. 22. Και δεν έχουμε ακούσει αυτόν τον άνθρωπο να μας πει ότι παιδιά, εγώ είμαι ο τάδε και θέλω να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Φέτος. Του χρόνου θέλω να κάνω εκείνο, εκείνο και εκείνο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχει δώσει. Δεν γίνεται. Πολύ κουτουρουπάει ο Άρης. Έχει μιλήσει μια φορά. Δεν το λέω ούτε. Ξέρεις πώς το λέω. Έχει μιλήσει μια φορά σε εμάς. Μετά την αποχώρηση του Ερέρα, ναι. Όχι σε live, σε ραδιόφωνα κτλ. Ναι. Μίλησε σε εμάς. Έχει δώσει μια συνέντευξη στο Yellow πριν κάνα μήνα περίπου. Mm-hmm. Και τοποθετήθηκε και όταν παρουσιάστηκε ο Παντελίδης από τον Άρη. Αυτό. Μάλιστα. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Είναι άνθρωπος γενικότερα Διαμαντόπουλος που δεν θέλει να τοποθετείται δημόσια. Δεν του αρέσει. Δεν γίνεται όμως, παιδιά, έτσι. Δεν του αρέσει. Δεν γίνεται. Καλά, δεν θα γίνει και μαντανός Γαλλικό Αυγή. Ναι, ρε φίλε, αλλά ο αθλητικός διευθυντής, επειδή είναι αυτός ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στις περισσότερες ομάδες, γιατί σε κάποιες υπάρχει, αλλά δεν ξέρω κατά πώς παίζει ρόλο. Έτσι. Και καλό είναι να ακούγεται, να εξηγεί τι θέλει να κάνει. Μια κατάσταση η οποία σου φαίνεται σε περίεργη, να εξηγεί ο αθλητικός διευθυντής και να σου δίνει μια σωστή εξήγηση για να καταλάβεις τι γίνεται. Δεν σηκώνει το κλίμα το Διαμαντόπουλο να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό σου λέω. Και αυτό έχει ακούσει πολλά. Αυτό ίσως έχει ακούσει περισσότερο από όλους. Και για να πάω και στο κομμάτι των παιχτών, γιατί και αυτοί δεν είναι άμεροι για αυτό το οποίο βλέπουμε. Εντάξει. Okay. Αν έχουν εγωισμό για αυτό το οποίο παρουσιάσαν την Κυριακή, αυτοί είναι μόνο που μπορούν να πάνε και να πάρουν το ματς στην Ξάνθη. Αν μπορούν να το καταφέρουν. Εντάξει, δεν ξέρω ο Παντελίδης κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί. Για μένα αυτοί είναι που πρέπει να βγουν πρώτοι μπροστά. Και να παίξουν για τους εαυτούς τους. Άμα θέλουν κάποιοι, παίζουν και για τον προπονητή. Εγώ θεωρώ ότι ο Παντελίδης δεν τους έχει κερδίσει τον απαιτούμενο βαθμό τους παίχτες του. Mm-hmm. Εντάξει. Να σου πω, φίλε. Δεν το έχει καταφέρει. Δεν είναι όπως ο Ερέρα που τους είχε χάσει εντελώς, αλλά δεν τους έχει κερδίσει στον επόμενο βαθμό. Να παίξουν πρώτα για τους εαυτούς τους παίχτες και για την ομάδα. Εντάξει. Και να σβήσουν αυτό το οποίο είδαμε την Κυριακή στη Λιβαδιά. Okay. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή ένα βαθμό από την πέμπτη θέση και την Ευρώπη. Κυρίως λόγω των υπόλοιπων αποτελεσμάτων και όχι του τι έχει κάνει αυτούς μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Ένα ποσοστό είναι και τα δικά του αποτελέσματα, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το ότι οι υπόλοιποι δουλεύουν για αυτό να είναι. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν ιδανική ευκαιρία για να μείνει μόνος πέμπτος αν κέρδισε τη Λιβάδια. Παναθηναϊκός γκέλαρε, η Ξάνθη γκέλαρε. Εντάξει, ο Πανετολικός παίζει με την Ξάνθη. Είχε τη χρυσή ευκαιρία. Την άφησε να πετάξει. Και τώρα έφτασε το σημείο να παίξει τελικό στην Ξάνθη, γιατί τελικό είναι το παιχνίδι αυτό. Ο Άρης έζησε την νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Στο μάτς της Πέμπτης. Εγώ προσωπικά πριν το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το μάτς από πλευράς τραυματισμού, μπορεί να υπάρξουν κόκκινες, μια κακή διαιτησία, ας πούμε. Που εγώ τη φοβάμαι στην Ξάνθη με τα σφυρίγματα που έχει πάρει φέτος. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Αυτά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα αν για παράδειγμα ο Άρης βγει ισόπαλος με την Ξάνθη. Αλλά αυτή τη στιγμή ούτε ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα για τον Άρη στα πηγάδια την Κυριακή. Την Κυριακή, λέω, την Πέμπτη. Πρέπει να πάει να κερδίσει. Για να μείνει ζωντανός στο κομμάτι της Ευρώπης. Εκτός αν για ακόμη αγωνιστική δουλέψουν όλοι πάλι για αυτόν και δεν κερδίσει. Τι να πω. Αλλά αν δεν κερδίσει, εγώ δεν βρίσκω τρόπο να μην γίνει ο κακός χαμός την Κυριακή στο Βικελίδης με τον Παντελίδη ξανά στον πάγκο. Εγώ λέω, μακάρι να κερδίσει και να έρθει άνθρωπος την Κυριακή να κερδίσει τα Γιάννα. Και στο γήπεδο πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία. Γενικότερα. Και να μην δούμε αυτό που είδαμε με τη Λαμία, να γιουχάρουν κάποιοι την ομάδα
και την ώρα του μάτς, αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή το να πάμε και να βρίσουμε δημάνο του Βαλεριάνου και του Χ Βαλεριάνου. Για να πιάσει το Βαλεριάνου, γιατί αυτό θα ακούει κυρίως. Επειδή είναι στην πλευρά. Κιμπάκ ή του Τζανακάκη ή του Κωνσταντινίδη. Εντάξει. Ή του Γιουνές που δεν παίζει. Σε τι βοηθάει το να βρει τη μάνα του ποδοσφαιριστή και τον ποδοσφαιριστή τη ομάδα σου την ώρα του παιχνιδιού. Η ομάδα πέρασε τη δική της κόκκινη γραμμή στη Λιβαδιά. Ο κόσμος, μερίδα του κόσμου την έχει περάσει με τη Λαμία. Δεν χρειάζεται να την ξαναπεράσουμε όμως. Ναι, η κατάσταση δεν είναι καλή. Αλλά η ομάδα και την Πέμπτη στην Ξάνθη και την Κυριακή με τον Μπαζιάννενα και στα υπολοιπαιχνίδια θέλει στήριξη. Το να πάμε στο γήπεδο και να βρίζουμε και να γιουχάρουμε δεν βοηθάει σε τίποτα και κανέναν. Άμα είναι να το κλείσουμε το μαγάζι. Δεν θα πω ότι θέλει ηρεμία, αλλά θέλει λίγο συγκρατημένη συμπεριφορά όσον αφορά κάποιους που εκδηλώνουν άτσαλα κάπως και άκομισα, να το πω έτσι ευγενικά, τον εκνευρισμό τους για αυτό που βλέπουν. Δηλαδή είναι σαν να είμαι εγώ τώρα στο ραδιόφωνο να κάνω εκπομπή. Εκνευρισμός, φίλε, όπως και να εκδηλώνεται, ναι. Αν η διοίκηση ναι. ξέρει τι θέλει, ξέρει και να το διαχειριστεί. Ναι. Εμένα δεν μου φαίνεται ότι αρέσει να το διαχειριστεί την κατάσταση αυτή. Δεν μπορεί, όχι. Αυτό λέω. Περνάει μια αγωνιστική κρίση που αδυνατεί να την. Να τη χειριστεί. Είναι όμως για να ολοκληρώσω το κομμάτι του κόσμου. Είναι σαν να κάνω εγώ, ας πούμε, τον Νίκο εδώ πέρα εκπομπή. Εντάξει. Και να βγαίνετε να μας βρίσκετε ή εσείς. Ή να έρχεται ο Τσαλτίδης, ας πούμε, και να μας βρίσκετε έξω από τον τζάμπι. Δεν μας βοηθάει αυτό ιδιαίτερα. Στην ψυχολογία μας και στην απόδοσή μας. Το ίδιο το αντίστοιχο είναι σε όλες τις δουλειές. Και σε αυτή του ποδοσφαιριστή, γιατί ο ποδοσφαιριστής δουλειά είναι. Εντάξει, κάνει κάτι για το οποίο πληρώνεται. Μπορεί να είναι το χόμπι του και να το γουστάρει, αλλά πληρώνεται. Και εμείς κάνουμε το χόμπι μας και το γουστάρουμε και πληρωνόμαστε. Λοιπόν. Θέλει ηρεμία. Αλλά είναι και αυτό που είπε ο Νίκος, ότι ο Άρης φαίνεται ότι δυσκολεύεται πολύ στο να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις στη φετινή σεζόν. Και το ότι φαίνεται, το ότι δεν μπορεί και το δυσκολεύεται, φάνηκε και από το σημερινό. Που έγινε. Που το μεσημέρι ο Παντελίδης ήταν στην πρώτη της εξόδου και το απόγευμα έμεινε. Ή τον διώχνεις ή τον κρατάς. Αυτό είναι κριτική. Ήταν λάθος ο χειρισμός. Το να βγούμε και να βρίζουμε τη μάνα του Καρυπίδη, του Διαμαντόπουλου και του Παντελίδη, ξεπερνάμε την κόκκινη γραμμή. Άλλο η κριτική, άλλο η καταστροφολογία και τα μπινελίκια. Μην πάμε σε αυτή την πλευρά. Ναι. Η κριτική με επιχειρήματα και με ηρεμία. Αυτό είναι η ουσία. Όπως η ουσία είναι ότι ο Παντελίδης θα είναι στον πάγκο του Άρη την Πέμπτη και ο Άρης πρέπει να κερδίσει. Και ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί πρέπει να υποστηρίξει την ομάδα και τον Παντελίδη. Για να πάρει ο Άρης τη νίκη. Παναλαμβάνω, μακάρι ο Παντελίδη να την πάει τρένο μέχρι το τέλος χρονιάς. Και να βγει, ας πούμε, και να πει σε μένα που λέω ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή, είχες λάθος. Και να δικαιωθεί. Και να δικαιωθεί αυτός. Και ο Καρυπίδης και ο Θεματόπουλος που τον κρατήσανε σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν. Θα δούμε. Λοιπόν, άιτε, θέλω να μιλήσω πολύ. Τράβηξαν πολύ, λοιπόν, μιλήσαμε για άλλο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω να δώσουμε τελικά στο στοίχημα. Έχει πέναντι την Νιουκάστλ. Πριν πάμε στο διάλειμμα, για κάτσε λίγο. Πρέπει να έχει πέναντι την Νιουκάστλ. Είμαστε στο 80 λοιπόν και να δούμε αν θα γίνει η ανατροπή. Στο St. James's Park. Έχει πέναντι την Νιουκάστλ λοιπόν. 2-1 Νιουκάστλ τη Manchester City, Νίκο Παπαδόπουλε. Ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου η Liverpool. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γιατί νομίζω ότι η Νιουκάστλ δεν είναι και πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Αναφέρω τα Όσκαρ. 2-2 έχει γίνει το United Burnley, φίλε. Παπάδες γίνονται. Αναφέρω λοιπόν... τα Όσκαρ σαν πορνό, μια σου μπήκαμε στη. Όχι, κάτσε γιατί γίνεται πανηγύρι στο Old Trafford. Έχουμε 0-2 προηγήθηκε η Burnley. Ναι. Στο 51 και στο 81. Στο 87 Pogba πέναλτι 1-2. Στο 90-2. 2-2 United, φίλε. Ο Σόλσκερ. Fergie's time. Έστε, το λέγανε τότε που έβαζε τα γκολ. Λοιπόν, τελικά στην Premier. Η Arsenal ανοίξε με 2-1 την Cardiff, 0-0 το ημίχρονο. Ο Μπαμαγιάκ με πέναλτι το 1-0, Λακαζέτ στο 83 το 2-1, το 2-0. Μείωσε το τέλος η Cardiff στο τελικό 2-1, βγήκε το βεράκι. Fulham Brighton 4-2 με 0-2 ημίχρονο, Νίκο. Διπλό ημίχρονο στο τελικό. Huddersfield Everton 0-1. Σκορ που ήταν από το ημίχρονο, η Everton έπαιξε από το εκτεθέ και μετά με 10 παίχτες αλλά κράτησε. Wolves West Ham 3-0 με το ημίχρονο στο 0-0. Στα παιχνίδια που τελείωσαν στην Premier League. Η United λες να κάνει επική ανατροπή και να το κάνει 3-2 με την Burnley. Θα δούμε. Άμα το κάνει αυτό. Έχει ακόμα 2-3 λεπτά εκεί. Κρατήστε τους όλους για μια ζωή. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων είναι το Newcastle Manchester City.
Με την Newcastle να έχει κάνει ανατροπέλη στο δεύτερο ημίχρονο, να προηγείται με 2-1. Δώρο στη Λίβερπουλ. Δώρο στη Λίβερπουλ, Νικόβαδοπουλ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το Βαλένθια Χετάφε έγινε 1-1. Παιχνίδι που είναι στο πλαίσιο του Copa del Rey. Το Γκιγκάπ Μονακό έγινε 2-2. Πολύ ωραία. Η Μονακό προηγήθηκε στο ημίχρονο 0-2, αλλά η Γκιγκάπ έχει σοφαρίσει το 82. Είμαστε εκεί. Γαλλικό link-up. Το Μπράγκα Σάντα Κλάρα στην Πορτογαλία είναι στο 0-0. Και το Μπόλτον Ρέντινγκ για την Championship είναι στο 0-1 στις καθυστερήσεις και αυτό. Τι γίνεται άλλο, Νίκο, για πες, τι έχουμε. Καλέ φίλε. Τι άλλο έχουμε, φίλε. Για τον Τζίλο, τι έχεις να πεις, φίλε. Δεν είναι τριγύρω νύο το γεγονός. Έχεις υπογνώσει ομάδα του Πειραιά. Ναι. Ποντένσε. Ο Ποντένσε, ξέρω. Αυτό σκέφτηκα. Αφού δεν είναι από το κυνηγούσε και το μάζα ότι. Ο Ποντένσε. Και δύο ενεργεία αστυνομική, δηλαδή είναι απέξω από τα σύνορα. Μα μπλέκονται οι αστυνομικοί σε τέτοια πράγματα, φοβερό. Το πιστεύω. Ποιο ο παίκτη του Ολυμπιακού θα μπορούσε να είναι, ας πούμε. Εκείνη τη μέρα ήταν έξω φρενών στο Ξάνθιο Ολυμπιακό. Ήταν εκείνο ο Σισέ, ο οποίο έπρεπε να έχει φάει τρεις κόκκινες κάρτες. Κλωτσούσε αδιακρίτως επί 90 λεπτά και πήρε μία κίτρινη κάρτα. Εντάξει, μπορεί να είναι από τον Κορυδαλό. Καταρχά, γιατί μπλέκει τώρα την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να είναι. Όχι, επειδή είναι ομάδα του Ρέα. Μπορεί να είναι Κορυδαλό. Μπορεί να είναι προοδευτική. Εθνικό Πειραιό. Ναι, μπορεί να είναι ο Ιωνικό Νίκαια. Ιωνικό Νίκαια, βεβαίω. Πειράζει, είναι εκεί. Ναι, ναι, βέβαια. Μπορεί να είναι ο Εθνικό Πειραιό. Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Πολύ ωραίο σκηνικό το γεγονό ότι γίνεται 15η αγωνιστική αύριο και μεθαύριο και σήμερα βγαίνουν αυτά για τον Τζίλο. Γιατί δεν είχε γίνει τότε με εκείνο το σκηνικό που είχε γίνει στη Λάρισα. Πάντως άλλες φορές και ονόματα βλέπουμε να βγαίνουν. Αρχικά βλέπουμε να βγαίνουν αρχικά. Έτσι. Αρχικά βλέπουμε να βγαίνουν αρχικά. Τα αρχικά των ονομάτων δηλαδή. Αλλά τώρα τίποτα. Μόνο ιδιώτες μαθαίνουμε. Γι' αυτό ως πληροφορίες. Γιατί δεν είναι κάτι επίσημο. Πληροφορίες βγαίνουν μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα, Νίκο Παπαδόπουλο, και το ρεπορτάζ. Masterchef έχεις δει καθόλου. Πώς? Masterchef έχεις δει καθόλου. Βλέπω αρκετά, ναι, σχεδόν. Όλα τα σου αρέσει το ξεκίνημά του. Κοίτα, εμένα είναι η φάση βασικά που μ' αρέσει περισσότερο. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο light φέτος τα παιδιά αυτά. Έχει και κάτι σκηνικά με διαγωνιζόμενους που δεν τρώγεται. Πολύ, πολύ εντάξει, πολύ χαλαρά θα πω εγώ. Εντάξει, Νικό, άμα έχει και ωραία πιάτα. Αλλά είναι αυτό που σου λέει πριν στον Μπέργκ, γιατί έχουν πάει Πακιστανοί, Αφγανοί κτλ. Που καλά κάνουν, έτσι. Και μπράβο τους κιόλας. Αλλά αυτό μας δείχνουν, ρε φίλε. Ναι. Και ωραίες ενδιαφέρουσες ιστορίες, ας πούμε, όπως το παλικάρι από το παιδικό χωριό εδώ πέρα στο Φίλιρο. Και, ναι. Και μου ήρθε στο μυαλό ένα χιουμοριστικό, χωρίς να είναι ρατσιστικό, έτσι προς Θεού. Έχουν την ξένη και μας παίρνουν τις θέσεις στο Μάστερς. Ναι, ρε, και στο Μάστερς. Ακουστεί και αυτό σε λίγο. Ωραίο είναι, μου αρέσει. Απλά είναι σου λέω σε φάση, μου αρέσει όταν μπαίνουν στο σπίτι μετά, δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Το βλέπω πάλι. Αλλά τώρα είναι ρε παιδί που έχει το χαβαλέ να δοκιμάζουν ο Κοντιζάς με εκείνες τις ματιές που δηλαδή. Ναι, ο Κοντιζάς έχει φλοέψει πολύ, ρε φίλε. Σου κόβει λίγο την ανάσα και τέτοια. Όχι, όχι, δεν είναι όπως στην αρχή. Εγώ στην αρχή τον είχα αγαπήσει όταν τον είχα την πρώτη φορά που δεν τον ήξερα κιόλας ποιος είναι. Που ήταν με το Σκαρμούτσο τότε ακόμα. Ναι, το 16. Ναι. Αυτός και ο Ιβάνης. Ήταν πολύ δυνατό. Βασικά, ο Κοντιζάς πιστεύω ότι είναι ιδανικός παλιό στο στρατό, όχι για να σε ψαρώσει απλά, για να σε κάνει να χοροπηδάς, πιστεύω. Όταν πας και παρουσιάζεις κάπου, ας πούμε, ναι. Πέσε κάτω και παίρνει, ας πούμε. Ναι, και να πέσει και να παίρνει και να του πει και ευχαριστώ στο τέλος. Δηλαδή, ναι, κάπως ναι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι κάτι τέτοιο. Και συγγνώμη που έφαγα το χρόνο σας. Ναι. Αλλά τον βλέπω και αυτόν έχει γίνει light. Ναι. Τι να πω. Εντάξει. Είναι κουζινό ταυλός. Ναι, κουζινό ταυλός. Πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος φίλε πρέπει να έχει το OCD σε άλλο επίπεδο να είναι. Οι ψυχαναγκασμοί του. Δηλαδή πιστεύω το έχει πει, το έχει πει. Είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι τα μαχαίρια, ξέρεις πώς τα έχουν όλα μαζί στη σειρά και ναι. Είναι από μέγεθος σε μέγεθος. Αν ξεφεύγει λίγο προς τα πάνω, ξένα και το στό, κράκα το πηγαίνει πιο πίσω. Για να είναι σαν τους Ντάλτον, ξέρω εγώ τα μαχαίρια. Τίποτα τέτοιο. Τέλος πάντων, τι να πεις. Ξεκινάει και Survivor την άλλη εβδομάδα νομίζω. Ελλάδα-Τουρκία. Την Κυριακή. Την Κυριακή ξεκινάει. Νομίζω, ναι. Α, ωραία. Και τη Δευτέρα ξεκινάει το Ράδιο Αρβίλ. Με τον Αντώνη Κανάκη που έφυγε τον Αντώνη Κανάκη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάχινε πάλι. Ο Αρναούτογλου εμφανίστηκε τηλεόραση μετά από κανένα χρόνο δύο. Ο Γρηγόρης έφυγε τον Γρηγόρη. Το Κανάκη όπως τον είδα δεν πρέπει να ήταν από βάρη αυτό. Και από φαγητό, δουλειά στο γυμναστήριο. Φαγητό, φαγητό. Πρέπει καλά. Να τρώει λίγο παραπάνω τώρα που κάνει ζωή παντρεμένου, όπως ξέρω. Κάνει. Ναι. Τι είχε να μας δώσει το Ράδερ Βελ καινούργιο, ρε φίλε. Τόσα χρόνια φτάνει. Εντάξει, ένα άλλο κανάλι. Σε ένα άλλο κανάλι μπορεί να δεις κάτι. Όχι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, ο ίδιο μοντέλο θα πατήσει. Ελάκι Λαζόπουλο θα έχω κάποια φάση να ξέρει. Έτσι διάβαζα. Στο Όπεν νομίζω. Ναι. Ναι. Κάπου σε κανένα. Γεμίζει ελληνική τηλεόραση, συνάδελφε. Δηλαδή. Με καινούργια πρόσωπα, φίλε. Αυτό ναι, το σημαντικό. Ναι, με καινούργια πρόσωπα. Καινούργια φρέσκα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα. Πραγματικά.
αλλά. Ο Λαζόπουλος πέρσι εσύ θυμόσαι ότι είχε κάνει σε κάποια φάση στον Αντένα, κάνει δύο επεισόδια 10 μικρού μίτσου. Ναι, στον Αλφα. Όχι, στον Αντένα ήταν. Αν είσαι στον Αντένα. Μπορεί να είναι και ένα το επεισόδιο. Και δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Ναι. Και α τον Αλφα είχε κάνει το άλλο, μια άλλη σειρά που έπαιζε στον ΟΤΕ πρώτα. Και ήταν εξαιρέσει ότι είναι τα πρόσωπα τα ίδια, παιδί μου. Έχει πολύ πράγμα πλέον. Δηλαδή ξεκίνησε σεζόν με GNTM. Έχει ψωμάκι, αυτό είναι μια αλήθεια, Νίκο. Ναι, τελικό το City, το Newcastle City 2-1 η Newcastle. Τώρα έχει Masterchef, Power of Love. Είχε τώρα τελειώνει το Maestral Rocks. Πολύ ωραία. Έχει το Survivor, έχει το Radio Arvilla, έχει το Λαζόπουλος. Έχει σειρές ελληνικές που παίζουν. Σειρές ελληνικές που παίζουν, δηλαδή. Ανάπτυξη, ρε φίλε. Ανάπτυξη, εντάξει, ρε φίλε. Η αριστερά έφερε σταδιακά την ανάπτυξη στην ελληνική τηλεόραση. Κόβουν τη σα στα μάτια μα, αυτό είναι κακό. Ναι. Γιατί ήταν πολύ καλή η εκπομπή της και κρίμα πραγματικά. Δεν είχα δει καθόλου, φίλε. Ήταν πάντα Σάββατο Κυριακή μεσημέρι που δεν είμαι ποτέ σε φάση για να δω τέτοια εκπομπή. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο ο Νίκος Μουτσινάς. Μόνο για την παρέα τελειώσαμε. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή. Μια κατηγορία μόνος του. Επίσης καινούριο για αυτό το πρόσωπο. Γι' αυτό. Ναι, αλλά αυτό τουλάχιστον. Καινούριο κόνσεπτ. Ναι, παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που δεν το είχαμε συνηθίσει. Εντάξει. Ναι, σωστά. Κάνει ένα stand-up διαφορετικό τηλεοπτικό. Το οποίο είναι ωραίο, γιατί τον είχαμε συνηθίσει σε άλλους ρόλους τον Μουτσινά. Ο Μουτσινάς είναι μεγάλος μάγκας για μένα, γιατί έχει ξεκινήσει κάτι που είναι και λίγο ρισκαδόρικο, εντάξει, και έχει καταφέρει με ένα προκαλό να κάνει τους πάντες να ασχολείται μαζί του. Και από άλλα κανάλια. Προκαλό, προκαλεί ο ένας, προκαλεί ο άλλος, προκαλούν όλοι. Αυτό, τελειώσαμε. Γίνεται δουλίτσα δηλαδή. Εντάξει, το προκαλό έχει γίνει viral. Όπως το είχε πει μια που είχε δείξει στην εκπομπή, viral. Viral, σωστά. Viral. Viral. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε, να ξέρετε. Κάνουμε, λες, της μοναδικής κοινής μας εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Ναι. Γιατί αύριο θα λείπει ο συνάδελφος σε 9 η ώρα, θα τον ακούμε βέβαια την Πάκο Σπορτ Αρίνα. Όχι, Πάκο Σπορτ Αρίνα είναι λίγο δύσκολα, φίλε. Το παιχνίδι είναι στην όμορφη Ελβετία. Ο Λίμπερο θα έχει άνθρωπο και εκεί. Θα υπάρχει μετάδοση. Θα έχω λίγα πράγματα, κύριε φίλε. Φυσικά και θα τον βγάζει. Σοβαρά τώρα. Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Πήγε. Πήγε με μια άλλη αφορμή, αλλά κάθεσε και το παιχνίδι, οπότε θα είναι εκεί. Πάμε τώρα να πούμε, ωραία. Έχουμε λίγα καπνάκια. Ψωμάκι, φίλε. Την Πέμπτη. Ο Νίκος πάω και αν κερδίσει, αύριο πέρασε μετά το σημερινό αποτέλεσμα. Ναι, νομίζω ότι θα πεθάνει. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει και θα έχει περάσει και μετά θα παίξει για τρίτη θέση με την Ερήφη. Την Πέμπτη θα απουσιάζω εγώ στην Ξάνθη, στα μαγευτικά πηγάδια. Θα είναι ο συνάδελφος εδώ πέρα. Την άλλη Τρίτη θα λείπω εγώ. Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη θα λείπουμε και δυο, μάλλον. Να ξέρετε. Εντάξει, να κάνουμε, φίλε. Είναι και. Άρα μαζί θα τα ξαναπούμε πάλι την άλλη Πέμπτη. Το full πρόγραμμα είναι. Με Νίκο Μοσχοβίτη, παρέα. Θεού θέλοντος και γύρω επιτρόποντος. Θεού θέλοντος και γύρω επιτρόποντος, βεβαίω. Ή θα λείψει την άλλη Πέμπτη, θα αφήσει τίποτα. Έχει το ημιτελικό, πότε είναι ημιτελικό. Μην αγχώνεσαι, φίλε. Έχουμε ακόμα. Ο ημιτελικό είναι 13 Φεβρουαρίου. Α, εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε δρόμο. Μια χαρά. Λοιπόν, ακολουθεί ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Από τι 12 μέχρι κανεί δεν ξέρει τι ώρα. Ο Μπαλαντέρ ξανά αύριο στους ραδιοφωνικούς σας δέχτες λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.